ρυθμίστηκε ή όχι. Λοιπόν, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή με τις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια και τον Χρήστο Αρβανιτίδη. Είμαστε εδώ παρέα ακόμα μία Τρίτη, σήμερα 17 Φεβρουαρίου του 2015 και άδραξα την ευκαιρία. Αρχίζει γενομένης από τις προηγούμενες εκπομπές και τις γνώσεις που έχει ο αγαπητός Χρήστος να μας εντρυφήσει λίγο από την πλευρά της τεχνογνωσίας της αρχαίας οπλουργίας και όχι μόνο της αρχαίας περίοδου αλλά και στο διηνεκές. Με βάση τις γνώσεις του λοιπόν και την ειδικότητά του ως γεωλόγου μεταλλιολόγου είπαμε να κάνουμε μία εκπομπή ακριβώς με αυτό το θέμα. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι ακόμα μια φορά κοντά στην παρέα μας. Ευχαριστώ. Ελπίζω όσοι έχετε συντονιστεί και μας ακούτε να περάσετε ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο δίωρο μαζί μας. Παρόλο το ότι το θέμα πολλές φορές μπορεί να μην ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο ως τέτοιο που είναι, αλλά νομίζω ότι με αναφορές διαμέσου της ιστορίας και το πώς κινείται η τεχνολογία και η τεχνογνωσία στους περασμένους αιώνες, ότι πάντοτε έχει μία ιδιαιτερότητα και μία ιδιαίτερη έκφανση των πεπραγμένων του καθενός πολιτισμού ξεχωριστά και έξω και το ενδιαφέρον που μπορεί να παρουσιάσει. Σου δίνω λοιπόν το λόγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται απολογία τέλος πάντων του όπλου να προηγηθεί και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι κατά τα άλλα εντελώς ειρηνικοί, ειρηνόφιλοι άνθρωποι ασχολούνται με τα όπλα, αλλά έχω μία πεποίθηση ότι εκτός από την αρχιτεκτονική που το σχετικό του θέματος είναι προφανές, τα όπλα, τα ρολόγια και τα αυτοκίνητα είναι τα τρία είδη χρηστικών εργαλείων εντός εισαγωγικών του ανθρώπου, ναι. Τα οποία πολλές φορές κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επέχουν θέση έργου τέχνης καθεαυτά. Ακριβώς. Όπως επίσης μου θύμισες τώρα την περίπτωση διαφόρων μυστικών μηχανισμών οι οποίοι στηρίζονται ακριβώς μέσα στην τεχνογνωσία και την εφαρμογή της μεταλλουργίας όπου δίνουν μυστικές λειτουργίες σε γραφεία, σε βιβλιοθήκες και σε διάφορα άλλα κρυφά ντουλαπάκια τα οποία μπορεί στους περασμένους αιώνες να κατασκεύαζαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έτσι το χάρισμα αυτό της ιδιότυπης αντίληψης κάποιων πραγμάτων που μπορούσαν να συνδυάσουν τη φαντασία τους με την τεχνογνωσία τους. Οπότε πηγαίνουμε ακόμα διευρύνοντας αυτή την γκάμα, ξεφεύγοντας και από τα ρολόγια. Όπως και τα μουσικά κουτιά από μια άλλη οπτική γωνία. Ναι. Αλλά όλα αυτά λίγο πολύ είναι μηχανισμοί, δηλαδή μηχανικοί μηχανισμοί, μηχανολογικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά αποτέλεσαν σε όλες τις φάσεις της ιστορίας τους και μέχρι και σήμερα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, το απόγειο της τεχνολογίας. Συνηθίζουμε σήμερα την τεχνολογία να τη συνδέουμε με τους υπολογιστές, αλλά ο υπολογιστής είναι τελικά από την πλευρά την κατασκευαστική είναι μια πολύ πεζή κατασκευή η οποία ουσιαστικά τυποποιείται τέλος πάντων και παράγεται εν σειρά και βέβαια η δόξα όλη είναι στον σχεδιαστή, ας πούμε, στο μηχανικό λογισμικού ή στον μηχανισμό του hardware, στο μηχανικό του hardware, ενώ αυτοί οι άλλοι μηχανισμοί όπως είναι τα ρολόγια, τα μουσικά κουτιά, τα όπλα, έχουν το εξής ιδίωμα. Οι μηχανισμοί κίνησης. Ναι.
το εξής ιδίωμα, ότι τις περισσότερες φορές δεν κατασκευαζόντουσαν, δεν σχεδιαζόντουσαν και δεν κατασκευαζόντουσαν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιστημονικές γνώσεις, mm-hmm. αλλά στην ουσία από τεχνίτες οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία. Και πολύ μεγάλη εμπειρία και... και κατασκευαστική δυνότητα, ναι. και την ικανότητα να μετασχηματίζουν αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους, πολλές φορές με ελάχιστα σχέδια, mm-hmm. έτσι, σε κάτι το οποίο ήταν εντελώς χειροπιαστό και υλικό. Ναι, και ταυτόχρονα, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, και ταυτόχρονα το οποίο ήταν αισθητικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι. Και έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά, σκόρπια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε αιώνας έχει να δείξει και τους δικούς του, ναι, κατασκευαστές. Ναι, ναι. Εξαιρετικούς. Ναι. Περασμένους στην ιστορία και φτιάχνοντας χίλια δύο διαφορετικά πράγματα. Τι, να αναφέρουμε, ξέρω εγώ, τον ήρωνα τον Αλεξανδρέα, να φέρουμε τον Αρχιμίδη. Δεν ξέρω αν αυτοί έφτιαχναν οτιδήποτε. Όχι οτιδήποτε, αλλά όχι, έφτιαχναν αυτό. Όχι, δεν είναι βέβαιο ότι φτιάχναν αυτό το οποίο σχεδιάζανε. Μπορεί, δηλαδή, να το σχεδιάζουν και κατά πάσα πιθανότητα το φτιάχνανε άλλοι, δεν το φτιάχνανε καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Αρχιμίδης είναι γνωστό, εντάξει, ότι όταν, ας πούμε, σκέφτηκε την ιδέα του πολυσπάστου, ότι πραγματικά ο ίδιος έδεσε ένα πλοίο με το πλήρωμά του και με το φορτίο και το τράβηξε έξω. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, κατά πόσον κατασκευάστηκαν οι μηχανισμοί αυτοί και κατασκευαζόντουσαν από τους ιδίους, αυτό είναι υπό αμφισβήτηση. Εγώ θεωρώ, επειδή είχαν μια τέτοια αντίληψη οι αρχαίοι, θεωρούσαν τον τεχνίτη, τον οποιονδήποτε καταπιανόταν με χειρονακτική εργασία ή ασδήποτε φύσεως, οσοδήποτε καλλιτεχνική, τον θεωρούσαν βάναυσο. Mm-hmm. Ήταν η κατηγορία των βάναυσων. Mm-hmm. Λοιπόν, και τον περιφρονούσαν λίγο πολύ εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ασχολούνται με πνευματικά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι καταπιανόντουσαν να φτιάξουν τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν ιδέες. Και αν βρισκόταν ίσως κάποιος τεχνίτης διατεθειμένος να υποστεί τις ιδιομορφίες, τις ιδιορυθμίες του σχεδιαστή, ας το πούμε έτσι, του εμπνευστή, ναι. Λοιπόν, και να το υλοποιήσει, καλώς. Έχει καλώς. Mm-hmm. Ο Αρχιμίδης ήταν γνωστό ότι τις μηχανικές του κατασκευές τις θεωρούσε εντελώς, ας πούμε, παιδαριώδεις και παίγνια, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. και τελείως δευτερεύουσα σε σχέση με την ενασχόλησή του, λέει, με τα θεωρητικά μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά όμως τις εφαρμογές του τις βλέπουμε και σε μικρά μοντέλα που έχουν βγει πια και μας μιλάνε για τον κοχλία που δίνει περιστροφική κίνηση και άνοδο ή όση των υγρών, ναι, ή και των σιδηρών, ναι, ακόμα. Ναι, 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 ο κοχλίας του Αρχιμίδη. Και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σαν μέσο προώσεως, ναι, ορισμένων τύπων σκαφών, ας πούμε, ναι, τα οποία προορίζονται για ελώδεις περιοχές και στην ουσία έχει δίνει τη δυνατότητα κινήσεως και στο νερό και σε μαλακό έδαφος. Ναι, ναι. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Όπως επίσης είναι η αναφορά που κάνει και ο ίδιος ο Όμηρος 1000 χρόνια πιο πριν για την εφαρμοζόμενη οπλουργία, την οποία περιγράφει κατά κάποιο τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις. Θα μας πεις, νομίζω έχεις κάνει και ένα πείραμα με την ασπίδα του ΕΑΤΑ. Α, καλά, αυτό, ναι, εντάξει. Είχα κάνει ένα μοντέλο, τέλος πάντων, σε ένα πρόγραμμα περασμένων στοιχείων, mm-hmm. Ουσιαστικά για να δοκιμάσω αυτό το οποίο λέει ο Όμηρος, δεν θυμάμαι σε ποια ραψοδία, mm-hmm. στη μονομαχία Αίαντος και Έκτορος, mm-hmm. Ότι ο Αίας, ο οποίος ήταν ως γνωστόν, είχε επτάβουνα ασπίδα, δηλαδή 7 δέρματα βόων το ένα πάνω από το άλλο. Ότι δέχτηκε, τέλος πάντων, το πλήγμα από το δόρυ του Έκτορος και τρύπησε τα 6 δέρματα το δόρυ και το συγκράτησε το 7ο. Έτσι. Τώρα, ειλικρινά, και παρά το ότι προσπάθησα να είμαι αντικειμενικός, mm-hmm. δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα εάν, επειδή όλα αυτά τα προγράμματα μοντελοποιήσεως έχουν το χαρακτηριστικό ότι πρέπει κάποιος παραμέτρος να τους ορίσεις εσύ. Αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο από το να λύνει διαφορετικές εξισώσεις. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Ναι, αν λάβουμε υπόψη μας ότι και αυτοί οι οποίοι κάνουν πειραματισμούς αναφερόμενοι σε τέτοιου είδους γραπτά, τους πειραματισμούς τους κάνουν με μοντελοποίηση σύγχρονη. Ναι, έτσι, και εκεί ήταν ακριβώς. Προσπαθείς να προσεγγίσεις αυτά που περιγράφονται.
δεν είσαι εξασφαλισμένος στο ότι κάνεις ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφει κάποιος άλλος. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι πολλές παραμέτρους οι οποίες, ας πούμε, από τους ιστορικούς, τέλος πάντων, από τις πηγές, δεν καταγράφονται, δεν περιγράφονται με, ναι, με κάποιο, ας πούμε, σαφή τρόπο. Είσαι αναγκασμένος να τις εκτιμήσεις, δηλαδή, κατά το δοκούν. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές αυτό το δοκούν επηρεάζεται από την προσωπική σου ψυχοσύνθεση και την δική σου, ας πούμε, επιθυμία ενδεχομένως να διαψεύσεις ή να επιβεβαιώσεις την πηγή. Ναι, σίγουρα έτσι είναι, όπως το λες. Λοιπόν, Φερπίν, να, στο συγκεκριμένο αυτό το μοντέλο που είχα κάνει τότε, θυμάμαι ότι το σχήμα του δόρατος του Έκτορος, της Ερμής δηλαδή. Ναι. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, όπως ναι, επίσης και το μήκος, mm-hmm, του Ξυστού από πίσω, mm-hmm, το είχα βάλει ουσιαστικά θεωρώντας ότι ήταν μια αιχμή η οποία ήταν προορισμένη να τρυπάει σχετικά μαλακά υλικά. Δηλαδή όχι μεγάλου πάχους, ας πούμε, ελάσματα, μεταλλικά κλπ. Θα έπρεπε να έχει ένα τελείως διαφορετικό σχήμα τότε. Και πώς να το πω, τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι από ένα σημείο και μετά, βέβαια όχι για τους ομηρικούς χρόνους, γινόταν η διάκριση αυτή η μορφολογική, έτσι, του σχήματος της αιχμής αναλόγως με τον τύπο του στόχου, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το πιο κατάλληλο. Το βέβαιο είναι ότι αν είχα χρησιμοποιήσει μια άλλη διατομή αιχμή, θα το είχε τροπίσει περαπέρα. Έτσι. Επιπλέον, όπως καταλαβαίνετε, οι παράμετροι για το δέρμα του βοός ήταν παρμένες από δεδομένα βρυξοδεψίας σημερινής. Δεις, ξέρει πώς τα κατεργαζόντουσαν τα δέρματα και τους εμβόδιτα, αλλά αυτό το οποίο τέλος πάντων αποχωρίστηκε από την επένδυσή του για να κάνει ο Εάντας Ασπίδα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο σχετικά. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρω κατά πόσο το υποσυνείδητό μου με έκανε να εισαγάγω παραμέτρους οι οποίες επιβεβαίωσαν τη ρίση την ομηρική. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν κινείται κανένας αναγνωρισμένα και με μία επισημότητα πάνω σε μία συνταγή η οποία είναι, ξέρω εγώ, όπως λες, τη μαγειρική συνταγή σου λέει θα βάλεις τόσο από εκείνο, τόσο από το άλλο, τόσο από το άλλο, τόσο από το άλλο. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν το έχουμε αυτό, από εκεί και πέρα αλλάζουν τόσο πολύ οι παράμετροι και οι συνθήκες που εννοείται ότι δεν μπορείς να εξασφαλίσεις το τι είναι αυτό το οποίο περιγράφει κάποιος και που ενασχολούμενος ξεκινάς εσύ να το αναπαράγεις. Ναι. Τι είναι, δεν μπορείς. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα απλώς κάθε ένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και θα πρέπει να πεις μετά, ας πούμε, ότι έχεις και ένα στατιστικό πίνακα πολλών και διαφορετικών παραμέτρων, ακόμα και γεωγραφικών. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι σήμερα η τεχνογνωσία, η τεχνολογία και η αμεσότητα της επικοινωνίας μπορεί να αφορά κατά τον ίδιο τρόπο από το τι γίνεται στη μία μεριά του κόσμου μέχρι την εντελώς αντιδιαμετρική του, να είναι τόσο εύκολο, εάν πάμε πίσω τους χρόνους, ένα πράγμα που κάνανε οι Κεντροαμερικανοί, ας πούμε, με τους Μάγιας ή τους Ίγκας, για να το κάνεις προσεγγίσιμο, προσμετρήσιμο και συγκρίσιμο με το τι κάνανε οι Ευρωπαίοι εκείνη τη χρονική στιγμή, είναι σαν να θέλεις να συγκρίνεις τη μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορείς να έχεις τα δεδομένα αυτών και των άλλων ταυτόσημα, όπως μπορείς να το έχεις σήμερα λόγω της τεχνολογίας. Ναι. Και εκεί δηλαδή μιλάμε πλέον, ας πούμε, για την μετάδοση της πληροφορίας, της τεχνογνωσίας από μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να ξέρεις ούτε πόσο μεταβαλλόμενες είναι ταξιδεύοντας και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα και με τι διαφορετικές συνθήκες φτάνει η μία είδηση και η μία πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη και κατά πόσο μπορεί να είναι χρήσιμες στο σύνολό τους ή επιμέρους χρήσιμες. Οπότε
κάποια πράγματα εξελίσσονται, καταρχάς εξελίσσονται και από τον εντελώς τυχαίο παράγοντα. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ιδιαίτερα οι εφευρέσεις, έχουν γίνει όχι γιατί μόνο και μόνο γινόταν ένας πειραματισμός, αλλά γιατί γινόταν και ένα λάθος πάνω στον πειραματισμό που τους οδηγούσε κάπου αλλού. Ναι, ναι. Και ορισμένες ολοκληρωμένες, ας πούμε, προσπάθειες έφτασαν σε ολοκληρωμένο αποτέλεσμα κατά τρόπο τυχαίο. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, είναι γεγονός, συμβαίνει πάντα. Ναι. Αθελά τους δηλαδή, ναι, 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 οι ασχολούμενοι, ναι, φτάσανε στο, ναι, στο σωστό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι περισσότερο ο κύριος παράγοντας μπορεί να εμφανίζει μία σταθερά που έχει να κάνει με την παρατήρηση παρά με τα δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ιστορία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, δηλαδή ουσιαστικά η θεωρία σφαλμάτων. Ναι, πόσο απέχει... παρατήρηση της θεωρίας σφαλμάτων, δηλαδή έτσι... Όχι, το πόσο διαφέρει αυτό το οποίο έχει συμβεί, mm-hmm, στην πραγματικότητα... Από αυτό με το οποίο ξεκίνησε να κάνει. Όχι, από αυτό το οποίο εσύ έχεις παρατηρήσει, mm-hmm, ή έχεις καταγράψει στην, mm-hmm, ουσία. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, εδώ υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία που τα καλύπτει αυτά. Και εάν το δεδομένο είναι πώς θα το πω, αυστηρά ποσοτικής φύσεως, mm-hmm, υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία που αυτά τα κενά τα καλύπτει. Mm-hmm. Τουλάχιστον τα φέρνει μέσα σε όρια τα οποία είναι εντελώς αποδεκτά. Mm-hmm. Τον υποκειμενικό παράγοντα της επιλογής των παραμέτρων κατά τρόπο μεροληπτικό, mm-hmm, αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ναι. Πολλές φορές γιατί όταν, μάλλον τις περισσότερες φορές γιατί όταν αναπαριστάς στο παρελθόν, ήδη ένα κομμάτι λείπει. Συνεπώς αυτός ο οποίος θα θελήσει, είτε εκουσίως είτε ακουσίως, να επιλέξει μία βεβαιασμένη, ας πούμε, μία προεπιλεγωμένη σειρά παραμέτρων, έχει έτοιμο το άλλο θέμα. Mm-hmm. Ναι. Για να μπούμε όμως έτσι, ναι, μέσα στα τεχνογνωστικά, mm, σε σχέση με τη χρήση του μετάλλου και την κατασκευή του όπλου ως τρίτο αναφερόμενο, ναι, όχι ενός συγκεκριμένου όπλου σαν και καλά. Πάλι τα πάντα ξεκινάνε από το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι πάντα σαφές από την αρχή. Mm-hmm. Με την εξής έννοια, ότι η αρχική πρόθεση είναι να κάνεις κακό σε κάποιον, mm-hmm, ο οποίος θεωρείς ότι μπορεί να κάνει κακό σε σένα, με τον αλφαβήτα τρόπο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πώς από εκεί και πέρα υλοποιείς αυτή σου την ψυχική κατάσταση. Ναι, οπωσδήποτε. Και από την άλλη μεριά, δηλαδή, αυτό το πράγμα παίζει και ανάλογα με το πώς δέχεται ο καθένας, ας πούμε, τη φιλοσοφία του, όπως είπες, ξεκινάει με το αν θέλει κάποιος να κάνει κακό σε κάποιον άλλον και ταυτόχρονα γεννιέται και η σκέψη ότι θέλω να προστατευτώ από κάτι που μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να κάνει κακό σε μένα. Όχι, αυτό δεν το σκέπτεται στην αρχή, αυτό δεν είναι η πρωταρχική σκέψη. Αυτό έρχεται μετά όταν δει ότι το υποψήφιο θύμα δεν είναι τόσο δεκτικό, τέλος πάντων, σε αυτό το είδος συμπεριφοράς. Mm-hmm. Και προσπαθεί με κάποιο τρόπο, mm-hmm, να επιβιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή η ιστορική εξέλιξη είναι ότι ξεκινάει πρώτα, ας πούμε, αυτό το οποίο λέμε εντός εισαγωγικών επιθετικό όπλο. Μετά... το οποίο διαπιστώνεται στην πράξη ότι ενδεχομένως δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο περίμενε ο χρήστης, τέλος πάντων. Ψυχολογικό είναι το φαινόμενο, καθαρά. Ναι, ναι. Αρχίζει από εκεί και πέρα να κάνει κάποια ανάλυση αναλόγως με τη γνώση, την οποία, την εμπειρία την οποία έχει, σε ποια εποχή είναι, τέλος πάντων, mm-hmm, τι δυνατότητες του δίνει το περιβάλλον του. Λοιπόν, τι δεν πήγε καλά εντελώς έτσι όπως το ήθελε, και αρχίζει και βελτιώνει αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει, να εξειδικεύει. Mm-hmm. Και βέβαια χρειάζεται συνεχώς να το δοκιμάσει και συνεχώς, τέλος πάντων, να βελτιώνει αυτό το οποίο, mm-hmm, έχει μπροστά του. Και βεβαίως εκ παραλλήλου, εφόσον δέχεται κιόλας, ας πούμε, για την ανταπόδοση, mm-hmm, του άλλου, κοιτάει και το αμυντικό μέρος το δικό του και το εξελίσσει αναλόγως. Mm-hmm. Πάντως είναι γεγονός ότι
βασικός κανόνας είναι ότι προηγείται η επιθετική προηγείται το επιθετικό όπλο και το αμυντικό έπεται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρξει μια συγκεκριμένη απειλή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν είναι οικονομικά εφικτό, ναι, ας πούμε, ναι, και ναι, τεχνικά εφικτό. Mm-hmm. Περιμένεις πάντα να δεις τι είναι αυτό το οποίο, από το οποίο κινδυνεύεις. Μα είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα οι πολεμικές βιομηχανίες το έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο, ακριβώς για να μπορούν να έχουν αυτή την κινητικότητα της αγοράς. Όταν πέσουμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή του εμπορικού τμήματος, πλέον, δηλαδή της εμπορικής δραστηριότητας σχετικής με τον οπλισμό, είναι όσο και ο άνθρωπος βέβαια παλιά αυτή η διαδικασία, ότι δημιουργείς μια ανάγκη για να την καλύψεις. Έτσι. Ξέρεις, μου φέρνεις στο μυαλό τις σκέψεις, ας πούμε, τώρα σε σχέση με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την καρδιά της Περσίας για να καταλάβει την Περσική Αυτοκρατορία. Αυτός, όπως είχαν προσπαθήσει προ 150 χρόνων να κάνουν οι Πέρσες σε βάρος των ελληνικών πόλεων κράτων της Ελλάδας. Και άμα αναλογιστεί κανένας τα 30.000 χιλιόμετρα που έφτασε αυτός μέσα σε 11 χρόνια να διανύσει, ναι, με τα μέσα που διέθεταν, που ήταν πεζοί, με πλοία και με άλογα. Τα πλοία εντελώς υποβοηθητικά. Υποβοηθητικά και μάλιστα μόνο όπου ήταν χρειάστηκε. Ναι, και ακριβώς, μάλιστα ήταν άλλη εξαιρετική τεχνολογία και τεχνουργία. Το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα έτσι με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και την εποχή του Ναπολέοντα, αναλόγως με το τι θέλανε να κάνουν και πού θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν, τα κάνουν συναρμολογούμενα τα καράβια τους και τα μεταφέρουν δια της ξηράς για να τα φτάσουν όταν δεν φτιάχνανε in situ ό,τι τους χρειαζόταν αν τα είχαν εγκαταλείψει για κάποιον άλλο λόγο. Διότι είχε υπάρξει μια πολύ μεγάλη ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και μια πολύ μεγάλη αναζήτηση το ότι ωραία και πώς έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινώντας, όπως λένε κιόλας, ότι ο ναύσταθμός του ήταν στην Αμφίπολη, σήμερα εκεί που ψάχνουν να βρουν μήπως είναι ο τάφος του εκεί πέρα, και πήρε όλα τα μικρασιατικά παράλια, αλλά κάποια στιγμή τα μικρασιατικά παράλια τελειώνουν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η ιδιόρυγα του Σουέζ. Ναι. Και τι γίνεται μετά. Υπήρχε η έρημος του Σινά και τι γίνεται μετά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει καταγραφή ότι εκεί που έφτασε, που δεν του χρειαζόταν ο στόλος πια, τον στόλο τον αφήνει πίσω. Ναι, τον άφησε πίσω, ναι. Ναι. Και σε κάποια άλλη χρονική στιγμή... υπάρχει γύρω ενδεχομένως. Ναι. Και υπάρχουν αναφορές που περιγράφουν ότι τμήματα σκαφών τα μεταφέρουν χερσαία αφού τα έχουν διαλύσει και τα πηγαίνουν σε περιοχές όπου τους είναι χρήσιμα να τα έχουν. Επίσης σε κάποια άλλη, γιατί ήταν φύση θέση αδύνατον, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα να το έχουν καλύψει κουβαλώντας μαζί τους και τα σκάφη, και κάποια στιγμή όταν φτάνουν, ας πούμε, στον Ινδό ποταμό και θέλουν να τον κατέβουν Ινδό ή Ασπιινδό, και φτιάχνουν καινούργια με τοπική ξυλία. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει η περιγραφή λόγω της γνώσης της εφαρμογής της ναυσιπλοείας σε δύο εντελώς διαφορετικά μέρη. Έχουμε ένα τεράστιο ποταμό πλωτό που είναι μερικά στάδια το πλάτος του. Ναι. Όπως είναι ο Ινδός ποταμός. Είναι στον κάτω όρο του Ινδίου, είναι πολύ πλατής. Ναι. Και του λένε οι ντόπιοι εκεί ότι τα καράβια έτσι όπως τα φτιάχνεις δεν μπορούν να σου διασχίσουν ποταμό. Πρέπει να τα κάνεις από κάτω χωρίς καρίνα. Ναι, πιο ρίχα. Ναι. Ναι. Και προσαρμόζει την ανάγκη του αυτή μέσα στις γνώσεις των τοπικών παραγόντων.
Λοιπόν, βλέπουμε ας πούμε το ότι εναλλάσσονται. Όπως επίσης αντίστοιχα εναλλάσσονται και οι εφαρμογές που κάνουν στις πολιορκητικές μηχανές που έχουν. Ναι. Και παράλληλα βρίσκονται σε μία αντιμέτωπη κατάσταση με εντελώς διαφορετικά και ξεχωριστά όπλα ανάλογα με το ποιος είναι ο λαός τον οποίο έχουν απέναντί τους να πολεμήσουν. Εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, να σου κάνω μία αναφορά. Όπως υπάρχει και στους Ρωμαίους αυτή η αναφορά αργότερα, η οποία στη μία περίπτωση αφορά την κεντρική Ευρώπη, ενώ στην άλλη περίπτωση αφορά τους Πάρθους και τους Πάρθους, τους Ινδούς, στην περιοχή των Μαλών, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος τραυματίζεται σοβαρότατα και είναι άξιο προσοχής το πώς καταφέρνουν οι γιατροί που έχει μαζί του, με τι μέσα να του σώσουν τη ζωή, κλείνοντάς του το τραύμα το οποίο έγινε από ένα βέλος που το είχαν μόνο οι Ινδοί. Είχε μήκος 1,40 και η αιχμή του βέλους έφτανε τα 4,5 εκατοστά πλάτος. Ναι. Και είχε την εξής ιδιότυπη λειτουργία. Όταν το εξφενδόνιζε ο χειριστής του, έφευγε περιστρεφόμενο. Ναι, γιατί τα φτερά πίσω στην ουρά ήταν και κλειμμένα. Λοιπόν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να το σταθεροποιήσουν με τόσο μήκος που είχε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν και η αιτία που βέβαια από μια σχετικά πολύ κοντινή απόσταση του έκανε διάτρηση του θώρακα που φορούσε, τον τρύπησε στο στήθος και του έκανε και... Πρέπει να τον τρύπησε διαμπερός. Τον τρύπησε και στον πνεύμονα. Και δεν βγήκε από πίσω. Όχι, δεν βγήκε από πίσω, το βγάλανε... Πρέπει να έμεινε ανάμεσα σε δύο θωρακικούς... Σε δύο πλευρές. Σε δύο θωρακικούς σπονδύλους. Σε δύο θωρακικές πλευρές, θα έλεγα. Ναι, σε σπονδύλους θα τον είχε αφήσει εκεί, ναι, που ήταν. Δεν, ναι. Θα τον είχε αφήσει τουλάχιστον ανάπηρο. Λοιπόν, αφού καταφέρανε και τον σώσανε από ένα τέτοιο τραύμα, διότι η περιγραφή που κάνει ο Αριανός λέει ότι το αίμα, λέει, έφευγε φυσώντας. Ναι. Διότι είχε πάρει αέρα. Είχε πάρει αέρα ο πνεύμονας. Από το πνεύμονα. Ναι, είναι, ναι, ένα ερώτημα, ας πούμε, πώς δεν συνεθλίβει ο πνεύμονας, ας, ναι, πούμε, να διώξει τον αέρα και να... Ναι, ναι. Και πώς κατάφερε... Και είναι αναγνωρισμένο το ότι οι Ινδοί είχαν από τα καλύτερα όπλα κατασκευασμένα. Τώρα θα μου πεις πώς τυχαίνει και κατασκευάζουν οι Ινδοί αυτά τα όπλα. Ένας πολύ απλός λόγος. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα αυτό το πράγμα, λόγω των ζώων που έχουν εκεί να αντιμετωπίσουν. Όχι, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Όπως είναι οι τίγρες και οι ελέφαντες δηλαδή, ξέρεις, εγώ το μυαλό μου πήγε εκεί. Ναι, αυτό είναι και κάτι πολύ πιο απλό. Οι ίδιοι, αυτό του τύπου το βέλος, ήταν στην ουσία, δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι θα ήταν εντελώς αποτελεσματικό σε ελέφαντα, έτσι, αν και είναι γνωστό ότι έχουν κυνηγήσει ελέφαντα με τόξο και βέλος, σημερινό βέβαια, ναι, και το πλάτος, ας πούμε, της αιχμής είναι περίπου παρόμοιο. Έτσι, βέβαια, εντελώς, ναι, διαφορετική σχεδίαση, τρία πτερύγια, ας πούμε, στην αιχμή από χάλιβα υψηλής αντοχής, ξηράφια, ας πούμε, το τόξο με πολύ μεγάλη τάση χορδής, έτσι, της τάξης δηλαδή των 50-55 κιλών, ας πούμε, έτσι, στη χορδή. Ενέργεια δεν είναι πολλαπλάσια, αλλά το ζήτημα είναι ότι η διαστασιολόγηση, τέλος πάντων, του βέλους αυτού δείχνει ότι στην ουσία ήταν βέλος το οποίο προοριζόταν για υπείς. Προοριζόταν για άλογα στην ουσία. Και ο λόγος ήταν απλός, βέβαια. Είναι ότι οι Ασιάτες γενικώς, οι Ινδοί ίσως λιγότερο γιατί χρησιμοποιούσαν πολλούς ελέφαντες, αλλά οι Ασιάτες γενικώς κάνανε πολύ μεγαλύτερη χρήση αλόγων από όσο έκαναν οι Δυτικοί. Οι Ρωμαίοι, ας πούμε, βέβαια, εντάξει, κάνουμε ένα προφύστερο, αλλά... Δεν πειράζει. Όπως είπες, αναφερόμενος στους Πάρθους,
στη γη των Πάρθων και προς την περιοχή που είναι η Σαμαρκάνδη και πιο πάνω. Που αυτά ήταν τα όρια τους. Ναι, που ήταν τα όρια τους. Βλέπουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι ο ίδιος λαός τον οποίο τον δείχνουν μία φορά το χρόνο στην τηλεόραση που υπεύουν κατά τον αρχαίο τρόπο, χωρίς αναβολής. Ναι. Και τρέχουν ταχύτατα. Δηλαδή τους βλέπεις ότι έχουν μία δεξιοτεχνία φοβερή. Και μία από τις μάχες τις οποίες είναι καταγεγραμμένες, ειδικά πάλι για τον Μέγα Αλέξανδρο, το ότι χάνει κάποια χρονική στιγμή κατά την πορεία του προς την Ινδία, είναι από αυτόν τον λαό που αυτοί έχουν ως χαρακτηριστικό, κύριο χαρακτηριστικό, το ότι δεν στέκονται για να πολεμήσουν, όπως έχουν μάθει όλοι οι άλλοι με τις τακτικές. Ναι. Εμφανίζονται ξαφνικά. Ναι, ρίχνουν μια ομοφροντία από βέλη, εμφανίζονται έφηβοι, πλησιάζουν, ναι, ρίχνουν μια ομοφροντία από βέλη. Χτυπάνε και φεύγουν κατευθείαν. Δεν κάθονται να αντιμάχονται τον αντίπαλό τους. Είναι στηριγμένοι στον ευνηδιασμό. Και το, ίδιο, και το ίδιο πράγμα περιγράφεται και σε μια άλλη χρονολογική περίοδο που αφορά τους Ρωμαίους, όταν οι Ρωμαίοι αρχίζουν και προσπαθούν να φυλάξουν τα νότα τους. Ήττα του Κράσου. Ναι. Ήττα του Λικινίου Κράσου. Ναι. Τον οποίον τον άφησε ο Κάσιος, ο μετέπειτα Κάσιος, έτσι. Mm-hmm. Τον άφησε ουσιαστικά στη στέπα. Ο Κάσιος είχε το υπηκό του, το οποίο στην ουσία δρούσε ως προφυλακή και ως πλαγιοφυλακή. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον άφησε, εγκατέλειψε το κυρίω σώμα δηλαδή του Κράσου, το άφησε στη στέπα ανοιχτό και υπάρχει βεβαίως, τους ξεπαστρέψανε, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι το οποίο οι Ρωμαίοι δεν το περιμέναν, δηλαδή η τακτική τους δεν ήταν προσαρμοσμένη για τέτοιο, ας πούμε, mm-hmm. είδος πολέμου. Mm-hmm. Λοιπόν, βρεθήκανε προαπορόπτου και τώρα βέβαια εντάξει, το απομακρύναμε λίγο από τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά είναι. Δεν πειράζει, ενδιαφέροντα είναι αυτά. Ναι, είναι έτσι, ότι σαν τακτική και σαν εφαρμογή. Παρένθεση ότι οι Ρωμαίοι ποτέ δεν τα είχαν καλά με το υπηκό. Όχι. Δηλαδή είχαν κάποιο υπηκό το οποίο ποτέ όμως δεν είχε τον πρωτεύοντα ρόλο και όταν πλέον, ίσως λόγω των επαφών που είχαν των δυσαρέστων έτσι, με πολλούς βαρβάρους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είχαν καλύτερη χρήση του αλόγου από αυτούς. Τους οποίους τους περνάνε ως και ως βαρβάρους. Δηλαδή οι αναφορές τους θέλουν να δείξουν ότι πρόκειται για βαρβάρους. Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Ναι, ναι. Άλλο θέλω να πω όμως ότι από ένα σημείο και μετά, και επειδή σαφώς καταλαβαίναν ότι δεν είχαν υπηκή παράδοση και πολύ περισσότερο ενδεχομένως η παράδοση τους δεν ήταν τόσο στο θέμα της ικανότητας να υπέβεις, όσο στο θέμα της τακτικής χρήσεως του υπηκού, για κάποιο λόγο δεν τους έβγαινε. Άλλη παρένθεση, δεν βγήκε ούτε η χρήση των τεθωρακισμένων στους Ιταλούς από την καθιέρωση του άρματος και μετά, πάλι κάτι δεν τους έβγαινε και σε αυτούς, στους νεότερους Ιταλούς ας πούμε, κάτι έχουν με αυτό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι όταν υπήρξε δηλαδή ανάγκη για χρήση υπηκού πρακτική, την οποία δεν μπορούσαν να την καλύψουν αλλιώς, αρχίσανε πλέον να προσλαμβάνουν ας πούμε ως μισθοφορικό υπηκό από τους κατακτημένους λαούς. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο, το υπηκό ήταν κάτι το οποίο ήρθε από την Ασία στην Ευρώπη και ουσιαστικά ούτε οι Έλληνες είχαν καλή σχέση μαζί του την κλασική εποχή, ούτε οι Ρωμαίοι πολύ περισσότερο. Δηλαδή λέω πολύ περισσότερο διότι οι Μακεδόνες από ένα σημείο και μετά το οργανώσανε, το χρησιμοποιήσανε, δουλέψανε καλά με το υπηκό. Δεν φανήκανε να υστερούνε, ας πούμε, ή να το έχουν παραγωνισμένο σαν όπλο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα. Mm-hmm. Οι Έλληνες, ας πούμε, της Νοτιού Ελλάδος, της κλασικής περίοδου, ουσιαστικά δεν τα πηγαίνανε καλά με το υπηκό. Mm-hmm. Ενδεχομένως γιατί ποτέ δεν μπορούσαν να, σε μια πόλη κράτος, ας πούμε, δεν μπορούσαν να αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός υπαίων. Mm-hmm. Λοιπόν, ίσως από την άλλη μεριά, το έδαφος, οι εκτάσεις οι ανοιχτές που δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δεσμευτικός παράγων αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι Μακεδόνες μόνο καλά τα πήγανε, οι Έλληνες κυρίως Ελλάδος όχι, καμία σχέση με τα άλογα και οι Ρωμαίοι ακόμα χειρότερα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ουσιαστικά δηλαδή, το υπηκό εισήχθη στην Ευρώπη, ας πούμε, από τους Ασιάτες. Mm-hmm. Όπως επίσης και να το πω, η χρήση του τόξου
ως αποφασιστικού Έλληνες, όπλου. Ναι, στους Έλληνες δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο. Καθόλου. Διότι δεν το ξέρουν ουσιαστικά. Το μαθαίνουν. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν. Το ξέρουν όχι ως πρώτοι κατασκευαστές. Το ξέρουν γιατί έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς οι οποίοι το έχουν εισαγάγει πολύ νωρίτερα και το έχουν πολύ πιο εξοικειωμένο. Μεσοανατολικούς. Πάλι μεσοανατολικούς. Μεσοανατολικούς κατά κύριο λόγο. Ναι. Αλλά και πάλι είναι και θέμα νοοτροπίας ψυχοσυνθέσεως. Ναι. Έτσι. Βέβαια τώρα θα μου πεις εντάξει, κοίταξε να δεις. Ας πούμε και τώρα μου θύμισα στην μάχη που γίνεται μεταξύ Περσών και Ελλήνων που περιγράφεται, λέει, σκοτίνια σε λέει ο ουρανός, λέει, ξαφνικά από τη βροχή των βελών που ναι, πέφτανε. Ναι. Και εδώ είναι ίσως το αξιοσημείο, το οποίο πώς το φέρνει ο λόγος και πέφτουμε σε ένα άλλο που λέγαμε για τα αμυντικά όπλα. Έτσι. Βέβαια δεν είπαμε για τα επιθετικά που είναι μια ολόκληρη ιστορία να επανέλθουμε σε αυτό, αλλά μια και το φέραμε εδώ για τα αμυντικά, ότι πολύ λίγο οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται και βέβαια είναι, ο λόγος είναι σαφής, έτσι. Από την εποχή των σχολικών χρόνων δεν δίνεται σημασία σε αυτό το πράγμα. Το πόσο πολύ διαφορετικό ήταν την εποχή των μυδικών πολέμων ο αμυντικός οπλισμός του μέσου Έλληνα, Αθηναίου, Σπαρτιάτη, έτσι, από του Ασιάτη, ας πούμε, ο οποίος ακολουθούσε το περσικό στράτευμα. Οι Έλληνες είχαν περισσότερο ή λιγότερο μεταλλικό αμυντικό οπλισμό και ασπίδες, οι οποίες ήταν συνήθως ξύλινες ή δερμάτινες από μέσα, με μια επικάλυψη ενός ελάσματος μεταλλικού από πάνω. Ήταν κουραστικό μεν, δηλαδή το να κρατάς την πανοπλία απαιτούσε εξάσκηση, δεν ήταν το καταλληλότερο, ας πούμε, μέσον για να κάνεις πορεία, να κάνεις ταχείες μετακινήσεις, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως ήταν πολύ περισσότερο προστατευτική απέναντι σε τραύματα, ίσως όχι κέρια, αλλά δευτερεύοντα τραύματα τα οποία μπορούσαν εύκολα, ας πούμε, να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα ενός ανθρώπου, να τον δέσουν εκτός μάχης, άνω και να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, από ό,τι ήταν ο αμυντικός απλισμός των Περσών, ας πούμε, και των φυλών, τους οποίους κουβαλούσαν μαζί τους οι Πέρσες, οι οποίοι ήταν με λινούς θώρακες ή σχεδόν καθόλου θώρακα, με κάτι ασπίδες από λιγαριά κλπ. Και εδώ είναι το λάθος, το πολύ μεγάλο λάθος το οποίο συνήθως γίνεται, ας πούμε, στην ιστορία των πολέμων, ότι δεν ξεκινάς να κάνεις μια εκστρατεία σε μια περιοχή την οποία δεν ξέρεις, σε μια χώρα την οποία δεν ξέρεις, θεωρώντας εκ προημίου ότι ο εξοπλισμός τον οποίο έχεις εσύ καθιερώσει λόγω της μέχρι τότε εμπειρίας σου θα είναι και κατάλληλος για εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δηλαδή οι Πέρσες ήρθαν κακώς εξοπλισμένοι για την Ελλάδα, για τις συνθήκες, ας πούμε, που θα αντιμετωπίζαν στην Ελλάδα. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο πάλι, βάσισαν ουσιαστικά τις θαλάσσιες μεταφορές τους και την καταθάλασσα, ας πούμε, εκστρατεία σε ασταθείς συμμάχους. Δηλαδή μη έχοντας ήδη ναυτικό, βασιστήκανε σε κάτι Φοίνικες, σε κάτι Αιγυπτίους και σε κάτι Έλληνες, ας πούμε, των κατακτημένων παραλίων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι ήταν αξιόπιστοι σύμμαχοι, διότι οι ίδιοι ήταν κατακτημένοι λαοί. Λοιπόν, λάθη, ας πούμε, στρατηγικής οργανώσεως στην ουσία, το ήταν τεράστια. Έτσι. Δεν διδάσκεται αυτό το πράγμα αρκετά. Δεν το λένε στο σχολείο. Όχι, δεν το λένε. Υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας του σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ξεκινώντας, ξέρω εγώ, όταν φτάνει στην Τύρο, η Τύρος είναι νησί. Ναι. Και από τις ακτές μέχρι. Έκανε μια προβλήτα. Έφτιαξε μια προβλήτα. Η οποία έχει μια απόσταση 700 μέτρα. Ναι. Δεν ήταν λίγο πράγμα. Δηλαδή έβαλε τους μηχανικούς του να γεμίσουν το κενό. Να γεμίσουν το κενό γεφυρώνοντας το στενό, το πούμε, στενό, ναι, αυτό. Τον πόρθμο. Πράγμα το οποίο οι άλλοι που ήσαν μέσα κλεισμένοι δεν περίμεναν ποτέ ότι θα δουν να γίνεται ένα τέτοιο πράγμα και πανικοβλήθηκαν όταν είδαν ότι συνέβαινε. Ναι. Και μάλιστα όπως ανέφερες στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, το ότι ένα μέρος αυτών που είναι εκεί έτοιμοι για να τον πολεμήσουν είναι Αθηναίοι. Ναι. Και μπαίνουν μέσα στα πλοία και την κοπανάνε και σηκώνονται και φεύγουν, ναι, διότι ξέρουν τι τους περιμένει. Ναι. Ότι αν τους βρει ακριβώς αυτό. Ναι. Ναι. Και κατά τον ίδιο τρόπο, πηγαίνοντας ακόμα πιο πίσω, όταν ξεκινάνε οι Πέρσες να κάνουν την πρώτη εισβολή στην Ελλάδα 150 χρόνια πιο πριν,
παίρνουν από τα δίδυμα ελληνικής καταγωγής άντρες, τους οποίους τους χρησιμοποιούν εναντίον των Ελλήνων. Και αυτό δεν το έχει ξεχάσει ο Αλέξανδρος όταν ξεκινάει την... Ναι. Και τους πετυχαίνει κυνηγώντας τον Βύσο, τους πετυχαίνει σε ένα εντελώς απομακρυσμένο και χερσαίο χωριό, ορεινό, και διαπιστώνει με μεγάλη του έκπληξη το ότι αυτοί μιλάνε ελληνικά εκεί πέρα. Ναι. Και ενώ είναι κατά το γνωστό της εφαρμογής καμένη, άφησε πίσω σου καμένη γη, ο Βύσος όσο προηγείται, ό,τι αφήνει πίσω του το αφήνει να μην βρει καμία δυνατότητα υποστήριξης ο διώκτης, ναι, και του καταστρέφει τα πάντα. Και φτάνει σε εκείνο το χωριό λοιπόν αυτός και είναι η σωτηρία τους ουσιαστικά, διότι είναι αυτοί που τους προσφέρουν να φάνε, να πιούνε από εκεί πέρα που δεν είχαν τίποτα ως διώκτες. Και παρόλο το ότι τον αντιμετωπίζουν έτσι, το βράδυ βάζει όλο του το στρατό να επιτεθεί στο χωριό και τους ξεπάστρεψε όλους. Γιατί ήταν η απόγονοι των προδοτών. Ακριβώς. Και, ναι, και είχε κάνει ένα όρκο ξεκινώντας το ότι αυτός που έβλαψε τους Έλληνες ως εισβολέας με τη μεριά των Περσών, δεν υπάρχει συγχώρια για αυτόν. Και τους ισοπαίδωσε και τα πάντα. Δηλαδή, μετά έβαλε το στρατό του και εξαφανίσαν όλο το χωριό. Εξαφανίσαν όλα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και βλέπεις ότι δεν είναι η μόνη φορά η οποία κάνει εφαρμογή μιας τεχνολογίας απίθανης μηχανικής. Ναι, ο Άορνος. Και ο Άορνος. Η πολιορκία του Άορνου που γέννησε τη Χαράβρα για να δημιουργήσει πλάτωμα, να βάλει τις πολιορκητικές μηχανές. Ναι. Και να περάσει, να γεφυρώσει το χάσμα και να περάσει από τη μία μεριά του βουνού στο άλλο βουνό. Διότι... Όχι, εγώ το έχω καταλάβει αλλιώς αυτό. Ότι έκανε άλλο πράγμα εκεί πέρα. Δηλαδή στην ουσία γέμισε μια Χαράβρα και την έφερε μέχρι επάνω. Ήταν μια Χαράβρα 400 μέτρων βάθους και αυτός γεφύρωσε τα 100. Ναι, πάση περιπτώσει δημιούργησε ένα πλάτωμα στο οποίο θέλει να στήσει πολιορκητικές μηχανές για να είναι κοντά στο φρούριο, να είναι εντός βεληνικούς. Έτσι. Ναι, έκανε κάτι τέτοιο. Το οποίο πάλι στους Ρωμαίους, οι οποίοι εντάξει, δηλαδή η μηχανική των Ρωμαίων, η μηχανική εκστρατείας ας πούμε των Ρωμαίων ήταν εκπληκτικό πράγμα. Έτσι. Ναι, είναι ανάλογο που ήταν ο καθένας το φόρτε του, το δυνατό του σημείο. Οι Ρωμαίοι ήταν η μηχανική, τελείωσε. Ναι, συνέχισε και θα σου πω. Θέλω να πω το εξής, ότι το τελείως αντίστοιχο, όχι όμοιο, όχι παρόμοιο, έτσι μορφολογικά όχι παρόμοιο, κατασκευαστικά όχι παρόμοιο, αλλά το τελείως αντίστοιχο. Με την Ιουδαϊκή εξέγερση του Τίτου, που την κατέπληξε ο Τίτος, μάλλον πρέπει να γίνει επί Βασπασιανού. Ο Τίτος ήταν τότε αρχιστράτηγος των Ρωμαίων, ας πούμε, ο γιος του Βασπασιανού, έγινε αυτοκράτορας μετέπειτα. Λοιπόν, το 69, αν θυμάμαι καλά, μετά Χριστόν, που κλειστήκανε οι τελευταίοι επιζώντες Εβραίοι επαναστάτες στην Μασάντα. Ναι. Λοιπόν, το οποίο ήταν οχυρό πάνω από την νεκρά θάλασσα. Ναι, ναι. Σε απότομο μέρος, ας πούμε, απόκρημνο κλπ. Ναι, και αλήθεια, πως διάλογο είχαν και νερό εκεί πέρα, δηλαδή. Ναι, είχε δεξαμενές. Είχε δεξαμενές. Οι οποίες προφανώς τροφοδοτούνται από πηγές καρστικές χαμηλά. Έτσι, πιο χαμηλά. Πρέπει να είχαν ανοίξει φρέατα. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει λεπτομέρειες, αλλά είχε νερό. Και ήταν δηλαδή οχυρό, το οποίο υποτίθεται ότι άντεχε σε πολιορκία μεγάλη. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε και τρόπος να προσεγγίσουν πολιορκητικές μηχανές. Και οι Ρωμαίοι κάνανε ένα κεκλειμένο επίπεδο για να ανεβάσουν τον κρύο. Έτσι. Για να ανεβάσουν τις πολιορκητικές μηχανές μέχρι τα τείχη, ας πούμε. Το οποίο το κεκλειμένο επίπεδο υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν ακόμα. Και πήγαν από την άλλη μεριά, από τη μεριά που ήταν η απότομη. Δηλαδή δεν τους περιμένανε. Όχι, σαφώς, ναι. Πήγαν από εκεί που υποτίθεται δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Τέλος πάντων, είναι το κεφάλαιο δηλαδή της πολιορκητικής ας πούμε τέχνης, είναι άλλο από μόνο του, είναι τεράστιο. Έτσι.
ήθελα να πω το εξής, γιατί ξεκινώντας πάλι και πηγαίνοντας προς τα πίσω από εκείνο το βέλος των ειδών, το οποίο μάλιστα το ξέβανε με τόξο, το οποίο το κρατάγανε με τα πόδια. Ναι. Και το τεντώνανε δηλαδή ναι, και με τα δύο και χέρια. Και είχε και μια ειδική λαβή για να μπορέσουν να το εξεσφενοδονήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Το να κατασκευάσεις ένα όπλο προσαρμόζεται πάντα με το στο τι θέλεις να κάνει. Mm-hmm. Εκεί πέρα η ανάγκη ήταν ουσιαστικά να χτυπηθούν μεγάλοι στόχοι οι οποίοι τρυπούσαν δύσκολα. Mm-hmm. Και τέλος πάντων στην πολεμική τους τέχνη, ας πούμε, οι Ινδοί είχαν και άλογα με πανοπλίες και ελέφαντες με πανοπλίες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση εν προκειμένου τα 4,5 εκατοστά του πλάτους του βέλους δικαιολογούνται μεν από το γεγονός ότι έπρεπε να δημιουργήσει μεγάλο τραύμα. Έτσι, να ανοίξει δηλαδή μεγάλο τραύμα. Από την άλλη μεριά, γιατί πόση αρχική ταχύτητα μπορούσε να είχε. Όσο ναι, όχι. Η συγκεκριμένη περίπτωση του τραυματισμού του γίνεται επάνω στις επάλξεις, όπου αυτοί δεν περιμένουν ανεβαίνοντας επάνω στις επάλξεις να βρουν στις δεύτερες επάλξεις αντιπάλους, πιστεύοντας ναι. ότι την έχουν κοπανίσει φοβούμενοι και ότι έχουν οπισθοχωρήσει με την σκέψη και την προσπάθειά τους να σηκωθούν να φύγουν από εκεί και ουσιαστικά για να μην τους πιάσουν. Αλλά αυτοί δείχνουν μια φοβερή μαχητικότητα και είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί πάνω και συμβαίνει το εξής. Περίμενε ο Μέγα Αλέξανδρος την υποστήριξη των οπλιτών που κουβαλάγανε τις αναρχητικές σκάλες για να ανέβουν πάνω στα τείχη και επειδή αργούσαν αυτοί, τον πρώτο που βρήκε του παίρνει τη σκάλα και ανεβαίνει πάνω ναι, μόνος ναι. του. Τον ακολουθούν άλλοι τρεις και όταν είδαν ότι αυτός είχε ανέβει πάνω μόνος του φιλοτιμηθήκανε οι άλλοι. Φύγανε όλοι, ντραπήκανε. Ναι, ναι, και ανεβήκαν όλοι πάνω και τι γίνεται. Σπάει η σκάλα από το βάρος όλων των στρατιωτών που πήγαν να ανέβουν και αυτοί ναι, μαζί, μην ναι. τυχόν και τον αφήσουν μόνο του. Οπότε έμεινε μόνο του τελικά. Και έμεινε μόνο του, διότι ναι. έσπασε η σκάλα και δεν υπήρχαν άλλες σκάλες εκεί κοντά. Και ό,τι έγινε, έγινε. Γιατί οι άλλοι βρέθηκαν να είναι απέναντι σε 4 άτομα ολόκληρη στρατιά. Από όλους αυτούς οι οποίοι είχαν πάει πιο πίσω και εκεί αρχίσαν να τους βαράνε ανελέητα. Κάποιος λοιπόν τον πέτυχε με το τόξο αυτό. Εμένα υπάρχει τέλος πάντων μία, το λέω τώρα πολύ πολύ απλά έτσι, μία αρχή στην εξωτερική βλητική, η οποία λέει ότι η διατρητική ικανότητα είναι ανάλογη της κινητικής ενεργείας και της τρόπος ανάλογη του διατομής, έτσι, ναι. Της διατομής του λίμανος, ναι, 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 ναι. Συμφωνεί. Πρακτικά αυτό βάζουμε, ας πούμε, το τετράγωνο της διαμέτρου. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Ουσιαστικά, ένα επιμήκες βλήμα, όπως ένα βέλος έτσι τόσο μακρύ, αυτό το οποίο έχει, είναι ότι έχει μεγάλη διατρητική ικανότητα για μια δεδομένη αρχική ταχύτητα. Λοιπόν, και μετά φθήρει, ναι. Όχι, και φθήρει, επιπλέον, ναι. Και επιπλέον το άλλο σκέλος, ας πούμε, της εξισώσεως είναι ότι συντηρεί την ενέργειά του, η οποία χάνεται σιγά σιγά λόγω της τρεπής με τον αέρα, τη συντηρεί πολύ καλύτερα από ένα άλλο το οποίο έχει μικρότερο λόγο διαμέτρου προς μήκος. Ναι. Έτσι. Έχω λοιπόν έτσι την αίσθηση, από τον τρόπο του, από τον τύπο του τραύματος, ότι το οποίο δεν ήταν ενδιαμπερές, όχι, ότι το βέλος ήρθε από πολύ μακριά. Το πέτυχε δηλαδή στο τέλος της τροχιάς του, έτσι. Και εντάξει, πάλι άλμα χρονικό, αλλά είναι σχετικό. Στον εκατονταετή πόλεμο, μεταξύ Άγγλων και Γάλλων, σε τρεις μάχες, Αζενκούρ, Κρεσί, Πουατιέ, οι Γάλλοι σακατεύτηκαν από τους Άγγλους τοξότες που είχαν το λεγόμενο το ουαλικό τόξο, το οποίο δεν έριχνε βέλος τέτοιου μήκους, έτσι. Ναι, ήταν μικρό, βέλος, αλλά ήταν μικρό, δεν ήταν καθόλου μικρό. Ήταν μηχανικής υποστήριξης όμως. Όχι, καθόλου, καθόλου, άνθρωπος.
Άνθρωπο. Άνθρωπο, βεβαίως. Ήταν τόξο το οποίο ήταν γύρω στο 1,5 μέτρο περίπου το, το στέλεχος, ας πούμε. Το τόξο, έτσι το. Πώς να το πω ακριβώς. Ναι, το στέλεχος. Το ξύλινο. Δεν ήταν το στέλεχος δηλαδή που δημιουργεί την εικόνα και του όπλου που το κρατάς. Όχι, όχι βαλίστρα. Όχι βαλίστρα. Μιλάω για τόξο, τόξο. Οι βαλίστρες είχαν ήδη εμφανιστεί, δεν ήταν ακόμα στο φόρτο τους. Μιλάμε για 15ο αιώνα, έτσι, πρώτο ίμιση του 15ου αιώνα. Λοιπόν, δεν ήταν στο φόρτο τους οι βαλίστρες. Και μάλιστα ο γαλλικός στρατός, ας πούμε, είχε, οι Γάλλοι είχαν πολλούς βαλιστροφόρους. Οι Άγγλοι, ελάχιστους, προτιμούσαν το γαλλικό τόξο. Το οποίο λοιπόν έριχνε ένα βέλος, το οποίο είχε μήκος περίπου μια γιάρδα, 90 εκατοστά με ένα μέτρο, ας πούμε, με στενή αιχμή, λεπτή αιχμή, σχετικά μικρή, διακριτική ικανότητα. Λοιπόν, σε απόσταση 250 μέτρων, δηλαδή σε 250 μέτρα, τρύπαγε τους αλυσιδωτούς θώρακες της εποχής. Έτσι. Λοιπόν, και τη μεγάλη βέβαια, ας πούμε, ήττα των Γάλλων, την οποία την αποθανάτησε και ο Σέξπιρ στον Ερίκο τον Πέμπτο, την υπέστησαν οι Γάλλοι στο Αζενκούρ. Έτσι, όπου ας πούμε ουσιαστικά κολλήσανε και όλα τα άλογά τους στο βρεγμένο το χωράφι και τους θερήσαν οι Άγγλοι το ξόδι. Θέλω να πω το εξής. Ότι παρά το ότι αμέσως μετά η εξέλιξη που λέγαμε άρχισαν να κατασκευάζονται πανοπλίες και μάλιστα για πρώτη φορά εμφανίστηκε από Μιλανέζους τεχνίτες, οι οποίες ήταν ανθεκτικές, ας πούμε, στο βέλος το αγγλικό, πράγμα το οποίο οδήγησε αμέσως μετά στη χρήση πυροβόλων όπλων. Έτσι. Γιατί δηλαδή, πλέον δεν είχε αρκετή ενέργεια το βέλος και έπρεπε να πάμε σε κάτι άλλο. Και πλέον άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα πυροβόλα όπλα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι λογικά αποκλειότανε το Ινδικό βέλος να έχει, ας πούμε, στο βέλτιστο βελινεκές του, να έχει μικρότερη ενέργεια από την ενέργεια την οποία είχε το βέλος του αγγλικού τόξου 18 αιώνες, 16 αιώνες μετά. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ήταν αποδεδειγμένα πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το βέλος του αγγλικού τόξου, του γαλλικού τόξου μάλλον, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι, τρυπούσε θώρακα μεσαιωνικό, έτσι, αλυσιδωτό, ο οποίος ήταν πολύ βαρύτερος από τους αρχαίους. Λοιπόν, θεωρώ ότι εάν ήταν κάπου, ας πούμε, τέλος πάντων εντός των ορίων του δραστικού του βεληνικούς, θα τον είχε περάσει το Μέγα Αλέξανδρο από μια άκρη μέχρι την άλλη και θα είχε βγει κιόλας. Θα τον είχε περάσει διαμπερός και θα είχε βγει. Αυτό ήταν κάτι, ήταν ένα βέλος το οποίο ήταν στο τέλος της τροχιάς του και πιθανότατα, λέω, ήδη είχε περάσει μέσα από κάποιον άλλον, ίσως χτύπησε κάπου και αποστραγγιζόμενο βρήκε το Μέγα Αλέξανδρο. Γι' αυτό και δεν ήταν διαμπερός στο τράφο. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τη ζημιά του την έκανε λόγω απολύας αίματος. Εάν εντωμεταξύ ήταν διαμερές το τραύμα, δεν θα την είχε γλιτώσει με τίποτα. Ήταν μία από αυτές τις ευτυχείς συγκυρίες, ας το πούμε έτσι, που συμβαίνουν. Ναι. Δηλαδή, καιρό πολέμου συμβαίνουν. Λοιπόν, ήτανε, πώς να το πω, θέμα τύχης. Θεωρώ ότι ήτανε στο τέλος πλέον, ας πούμε, της τροχιάς του, τα τελευταία του μέτρα, ή ότι είχε χτυπήσει κάπου αλλού. Και στην ουσία αποστρατιζόμενο τον βρήκε. Ναι. Ενδεχομένως. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι. Όχι, το λέω σαν ένα λογικό συμπέρασμα με βάση ιστορικά δεδομένα, ναι, ας πούμε, ναι. μεταγενεστέρων εποχών. Να. Μια και μιλάγαμε για αυτά, για διακριτικά. Πολλοί κόσμος, πάμε πολύ πολύ πίσω, πολλοί κόσμος, περισσότεροι ίσως άνθρωποι, δεν ξέρω τα παιδιά των σχολείων που τα πηγαίνουν εκεί πέρα πόσο το προσέχουν, ο οποίος επισκέπτεται το Εθνικό Μουσείο, βλέπει την αίθουσα των Μυκηναϊκών Εκθεμάτων, ναι, ναι. Και βλέπει τα σπαθιά, τα Μυκηναϊκά, κατά το μάλλον ή τον, εγώ θεωρώ ότι αυτά ήταν τελετουργικά ή παρελάσεως, ας πούμε. Ναι, δεν πρέπει ήταν να τα ήταν, επίσημα, όχι ναι, δεν πρέπει να ήταν τα χρηστικά, ναι, έτσι, ναι. Λόγω πολλής διακοσμήσεως, όχι τίποτα άλλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν κατασκευασμένα κατά τα πρότυπα, έτσι λέει, της εποχής. Αλλού ήταν όμως η βαρύνουσα σκέψη, ήταν. Ναι, ότι αυτό είναι επισήμου ενδυμασίας, ναι, ναι, ας το πούμε, ναι, ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Και προσέχουν, μεν προσέχει ότι είναι επιμήκη
Έτσι. Και θα κάνω εδώ πάλι άλλο άλμα μετά για να το συγκρίνουμε με κάτι άλλο. Ότι είναι επιμήκη και εχμηρά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εύκολο να συμπεράνει, ας πούμε, κανείς ότι ουσιαστικά ήταν προορισμένα να τρυπάνε mm-hmm. κυρίως, όχι mm-hmm. να κόβουν. Ναι, 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 ναι. Και ελάχιστοι προσέχουν το ότι έχουν δύο νευρώσεις. Mm-hmm. Δεξιά-αριστερά στα πλάγια της λεπίδας, όχι. Είναι... Άλλο πράγμα κάνει αυτό. Α. Δηλαδή, όπως είναι η πλακιά λεπίδα. Ούτε... Δεν είναι για να εγκλωβίζει την λεπίδα του αλουνού. Όχι, 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 όχι. Σε περίπτωση διασταύρωση. Όχι, όχι. Ούτε το είχαν αυτό στο μυαλό τους και θα πω κάτι άλλο αμέσως μετά γι' αυτό. Ναι, για πες. Ο λόγος είναι ο εξής. Ότι το μέταλλό τους ήταν σχετικώς μαλακό. Mm. Λοιπόν, οι δύο νευρώσεις ήταν στην ουσία για να προσδίδουν ακαμψία στη λεπίδα. Mm-hmm. Και σε περίπτωση κρούσεως, διασταυρώσεως των ψηφών και σε περίπτωση διατρήσεως. Ο ρίχαλκος ναι. και όχι πολύ σκληρός. Mm. Mm. Δηλαδή, το όχι πολύ σκληρός... Εσύ μιλάς τώρα για... Κάτσε, γιατί... Τα μυκηναϊκά. Περίμενε, γιατί... Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Τις νευρώσεις της εννοείς κατά μήκος της λεπίδας. Κατά μήκος της λεπίδας, ναι. κάθετα στις πλατιές πλευρές. Ναι, ναι. Όχι, έτσι, τις μη τέμνουσες. Άλλο, εγώ άλλο ανέφερα. Αλλά είχα αλλού το μυαλό μου. Αυτό που κάνει το ψι που λέμε, δηλαδή όπως είναι έτσι ο προφυλακτήρας και έχουν κάτω χαμηλά στη φαρδιά του πλευρά. Ένα προφυλακτήρα στην ναι. ουσία. Αυτό, εγώ αυτό, σε αυτό σου αναφερόμουν. Αυτό μπορεί να ήταν γι' αυτό το λόγο, για να ουσιαστικά προφυλακτήρας για να εμποδίζει την λάμα να χτυπάει το χέρι, ναι, ας πούμε, ναι. το κρατούσε, όχι, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Η νεύρωση ήταν μάλιστα η οποία ξεκινάει από μια οξυγόρυφη κατάσταση όπως στην είναι στην αιχμή και καταλήγει να είναι σχετικά φαρδιά ουσιαστικά ανοιχτή. Είναι τριγωνικής διατομής, ας πούμε, βέβαια ελαφρά τριγωνικής, έτσι, λόγω μεγάλης αναλογίας μήκους, ας πούμε, πλάτους. Λοιπόν, είναι στη βάση. Αλλά στην ουσία είναι για να προσδίδει μια σχετική δισκαμψία στην λαβή, γιατί φαίνεται αυτό το πράγμα ότι υπάρχουν διάφορες ποικιλίες Μπρούτζου, έτσι. Λοιπόν, και ο Μπρούτζους, ας πούμε, των Μυκηναίων, όπως και των περισσότερων Ευρωπαίων, ας πούμε, και Μεσοανατολιτών εκείνης της εποχής, ήταν με μικρή περιεκτικότητα σε κασίδερο, δηλαδή 10% και λιγότερο. Όπου έχουμε πει ότι κασίδερος υπάρχει σε ποια σημεία, από πού αντιλαμβάνεται. Κορνουάλι, για την Ευρώπη Κορνουάλι, και δεν θυμάμαι ποια περιοχή της Γερμανίας. Mm-hmm. Κάπου εκεί, νομίζω προς τα σουδητικά όριστα σύνορα με την Τσεχοσλοβακία. Κάπου εκεί. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό. Βγαίνει το κράμα σχετικά μαλακό. Mm-hmm. Δηλαδή λυγίζει εύκολα. Τι σημαίνει αυτό πέραν των άλλων πραγμάτων, ότι δεν σπάει βέβαια. Έτσι, δεν σου μένει η λεπίδα στη μέση, αλλά λύγιζε εύκολα, το οποίο σήμαινε ότι ήθελε ξανά σφυριλάξη, ξανά ακόνισμα κλπ. Εννοείται ότι στόμωνε εύκολα η κόψη. Βέβαια είχε το πλεονέκτημα ότι παγίδευε τη λάμα του αντιπάλου εύκολα, διότι έκανε μια εισοχή, μάγκωνε και τελείωνε, δεν πήγαινε πιο κάτω. Δεν ξέρω όμως και κατά πόσον αυτό το είδος της τεχνικής, δηλαδή της αποκρούσεως του σπαθιού με σπαθί, το χρησιμοποιούσανε. Mm-hmm. Είναι λίγο συζητήσιμο, δηλαδή την. Πώς από την οπλομαχία, ας πούμε, την πλήρη, που σίγουρα θα είχαν κάποια τεχνική ανεπτυγμένη των αρχαίων, δεν την ξέρουμε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από κάποιες παραστάσεις, αλλά δεν λέει όλη την εικόνα. Mm-hmm. Και έχουν κάνει πολλά πειράματα έχουν γίνει, δηλαδή με αυτά τα όπλα, πώς μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, γιατί είναι και ο παράγων, πώς θα το πω, της εργονομίας του όπλου. Mm-hmm. Δεν μπορείς, εάν το όπλο έχει κάποια χαρακτηριστικά, να κάνεις κάποιες κινήσεις περισσότερες από αυτές που πρέπει ή διαφορετικές από αυτές που πρέπει. Ναι, σε εγκλωβίζει και σε οδηγεί ταυτόχρονα. Σε οδηγεί, σε εγκλωβίζει και σε κουράζει, δηλαδή mm-hmm. σου εξαντλεί την ενέργεια την οποία έχεις. Mm-hmm. Συνεπώς μέσα σε κάποια όρια. Σε κάποια όρια περιορίζεσαι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω λοιπόν την εντύπωση ότι δεν ήταν πολύ συμπτωματικό αν ήταν αυτό το πράγμα της αποκρούσεως, ας πούμε, του ξύφους με ξύφος, έτσι. Mm-hmm. Το αμυντικό μέρος το ανελάμβανε η ασπίδα, κυρίως και ανευτερευόντως ότι δεν έπιανε η ασπίδα, ο θώρακας και η προσευχή που έκανε ο φορών του θώρακα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάπου εκεί πήγαινε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά και τα μεσοανατολικά, δηλαδή και των Αιγυπτίων και των Εβραίων, Φινίκων, τα οριχάλκινα τέλος πάντων, όπως συνήθως τα λένε, Μπούτζους είναι στην ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήταν χαμηλής περιεκτικότητας σε κασίτερο. Mm-hmm.
τα πιο ανατολικά και χαρακτηριστικά των Κινέζων είχαν σχεδόν το διπλάσιο σε περιεκτικότητα, το οποίο τα έκανε πιο σκληρά, τα έκανε και πιο εύθραυστα. Είναι χαρακτηριστικό αυτή ότι... Αυτή είχαν αναπτύξει και εντελώς διαφορετική τεχνολογία όμως, δηλαδή ξέρουν το μέταλλο πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν ορυχάλκινα όπλα διαφόρων τύπων, μέχρι και πυροβόλα όπλα. Ορυχάλκινα εννοώ, δηλαδή αρκετά μέσα στην εποχή του πυροβόλου, έτσι, από ορύχαλκο. Πολλά χρόνια μετά, αιώνες μετά την καθιέρωση του σιδήρου στους δυτικούς, ή παραδόξως αν θέλετε και στους Ιάπωνες από την άλλη μεριά, ας πούμε, οι οποίοι και αυτοί έχουν επίσης παράδοση, οι οποίοι έχουν τη δική τους παράδοση, έχουν τελείως ανεξάρτητη, ιδιόρυθμη, τέλος πάντων ιδιάζουσα, ιδιάζουσα εντελώς. Και έχουν και... αυτοί έχουν πάλι από την άλλη μεριά, η Κορεάτικη, η Χερσόνησος, τους αποδίδει από τα καλύτερα μέταλλα. Ναι, οι Ιάπωνες είχαν, θα φτάσουμε και σε αυτό κάποια στιγμή, οι Κινέζοι, για να γυρίσω στο θέμα αυτό, λέγεται γενικώς ότι ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, εμφανιζόταν το υλικό του ομπρούτζος, το έκανε έφραυσο το, το όπλο, έτσι, εμφανιζόταν, ας πούμε, μεγαλύτερη... Όχι, όχι. Είναι, είναι... Όταν, όταν αυξήσει την περιπτώτα σε κασίδερο, γίνεται πιο εύθραυστο. Ναι, σπάει πιο εύκολα. Σπάει πιο εύκολα σε κρούση. Ναι. Έτσι. Μάλλον διότι τα μεταλλεύματά τους, του χαλκού, είχαν τέτοια παραγένεση, δηλαδή συνοδή με τα λεωφορεία κασιδέρου, λοιπόν, περισσότερο από ότι στη, στη Δύση, τα ευρωπαϊκά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έφτανε τελικά, επειδή δεν... δεν το πολύ ψάχνανε ενδεχομένως, δεν είχαν και τρόπο διαχωρισμού, έτσι. Δεν υπήρξε κανένας τρόπος διαχωρισμού του κασιτέρου από το χαλκό, ας πούμε, όταν υπήρχαν σε παραγένες. Οπότε, κάνανε τη δουλειά τους με αυτό που είχαν. Λοιπόν, αλλά το παράδοξο είναι αυτό, δηλαδή, ότι οι Κινέζοι διατηρήσαν τον μπρούτζο, ας πούμε, σαν μέσο κατασκευής όπλων, πολύ πολύ μετά. Γύρω στο 500 π.Χ. αρχίζουν να κάνουν σύμμικτα όπλα, δηλαδή σπαθιά τα οποία είναι σάντουιτς, σιδερένια, σφυριλατημένη κόψη μέσα σε, πώς να το πω, σε περίβλημα, σε φέρον στοιχείο το οποίο είναι μπρούτζινο. Για το πώς το πετυχαίνουν κιόλας αυτό. Τη συναρμογή πώς την κάνανε, εντάξει, ενθερμό προφανώς, με σφυριλάτη ενθερμό. Δεν... Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι πολύ φοβερό, αλλά το ζήτημα είναι ότι το 500 π.Χ. για τη Δύση, ο μπρούτζος έχει εξαφανιστεί πλέον, έτσι. Είναι διακοσμητικό στοιχείο, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται για όπλα πλέον. Λοιπόν, οι Κινέζοι το χρησιμοποιούν. Και οι Ιάπωνες επίσης την ίδια εποχή πάλι έχουν αυτά σίδηρα όπλα. Δεν έχουν φτάσει, ας πούμε, την τελειότητα, εν πάση περιπτώσει, που φτάσαμε αργότερα, αλλά σίδηρο χρησιμοποιούν. Το οποίο βέβαια το μετάλλημα το προμηθεύονται προφανώς από την Κορέα. Έτσι. Είναι γιατί ουσιαστικά η Ιαπωνία τουλάχιστον... Δεν έχει τίποτα. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Κάτι για άνθρακες έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό το πρόβλημα των Ιαπώνων, έτσι. Εξού, ας πούμε, και ο ιστορικός ο επεκτατισμός τους. Ναι. Ότι δεν έχουν... Μόλις δηλαδή καταλάβανε ότι έπρεπε να μεγαλώσουν ως κράτος, τέλος πάντων, να αναπτυχθούν, καταλάβανε ότι δεν έχουν με τι. Και τα επόμενα, ας πούμε, η ιστορία πήρε το δρόμο της από εκεί και πέρα. Λοιπόν, αλλά είχανε και άνθρακος, ας πούμε, και σιδηρομεταλλεύματος, πώς το πω, πηγή την Κορέα απέναντι, και λειτουργήσαν όπως λειτουργήσαν αργότερα, που είναι ένα κεφάλαιο, ας πούμε, από μόνο του. Ναι. Και η αντιστοιχία στην Ευρώπη των Ιαπώνων, σχεδόν την ίδια εποχή, πολύ παραπλήσια χρονικά, δηλαδή φτάνουν σε ακμή οι δύο σχολές, τέλος πάντων, είναι η Σκανδιναβία. Δηλαδή, οι Βίκινγκς αναπτύξανε, πέραν της ναυπηγικής, αναπτύξανε την που είναι, πώς το πω, είναι καθοριστική η συμβολή τους στην εξέλιξη του πλοίου. Έτσι, δηλαδή, χάρη στους Βίκινγκς κατέστησαν τα πλοία ποντοπόρα, με κλειστό κατάστομα. Παρόλο ότι λέγεται ότι και οι αρχαίοι Έλληνες έχουν φτάσει μέχρι εκεί πάνω. Πού? Στη Σκανδιναβία. Πώς είναι το ζήτημα.
Πώς. Πώς. Ναι. Πώς και παραλία, από παραλία. Ναι, ή παραλία, παραλία ή και μέσω κάποιων πλωτών ποταμών. Ποταμών. Ίσως και αυτό. Αλλά το πλωτών ποταμών το βλέπω λίγο δύσκολο. Δηλαδή, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπήρχε τουλάχιστον και την περίοδο. Mm-hmm. Τώρα ενώνεται. Mm-hmm. Όταν τα πάντα έχουν ενωθεί. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι οι Vikings, το ένα τους ήταν το θέμα της εξελίξεως των πλοίων. Έτσι, το πλοίο δηλαδή με το κλειστό κατάστρωμα, το οποίο μπορούσε να ταξιδεύει σε καιρό, ας πούμε, οποιοδήποτε αρκεί να ήταν σφραγισμένο. Και το άλλο ήταν το θέμα της σιδηρουργίας. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια και εκείνους ωφέλησε ότι εκεί στον τόπο τους. Είχαν άριστο σιδηρομετάλλευμα. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο ας πούμε δεν είχαν άλλα μέρη της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μπέσεμερ, δηλαδή την δεκαετία του 1850, έκανε το μετατροπέα για την παρασκευή χάλιβα από χιτοσίδηρο, στην αρχή δεν δούλεψε το σύστημα στον αγγλικό χιτοσίδηρο, διότι είχε φόσφορο μέσα. Και ο Μπέσεμερ είχε χρησιμοποιήσει, ας πούμε, για τα πρώτα πειράματα δηλαδή, της μεθόδου, είχε χρησιμοποιήσει χιτοσίδηρο σουηδικό, mm-hmm. ο οποίος δεν είχε φόσφορο. Mm-hmm. Με εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Με εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, ο οποίος δεν έδινε τέλος πάντων τις κορίες, ας πούμε, και τις προσμίξεις τις οποίες έδινε ο φόσφορος στο αγγλικό χιτοσίδηρο. Λοιπόν, και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, του χάλιβα ήταν πολύ ανώτερα ποιότητα. Και πάνω σε αυτήν την εύνοια τέλος πάντων της φύσεως ότι κάνει καλής ποιότητας το υδρομετάλλευμα, οι Σκανδιναβοί δουλέψαν τη μεταλλουργία τους μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι διάσημη, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια παράδοση δηλαδή, την οποία τη συνεχίσανε. Δεν... Mm-hmm. Και είναι και αξιοπρόσεκτο δηλαδή το γεγονός ότι βλέπεις ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχουν πολύ πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που δουλεύουν αυτό το υλικό με μια αριστοτεχνία. Mm. Λες και είναι για κάποιο λόγο έχουν γεννηθεί εκεί πέρα. Ναι. Έχουν και, πώς το λένε, κάνουν και ετήσιο συνέδριο Νορβηγοί, Σουηδοί, mm-hmm. κατασκευαστές μαχαιριών και σπαθιών κλπ. Mm-hmm. Είναι παράδοση την οποία την τηρούν ακόμα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, να, μέσα στα όλα κακά της δικής μας περίπτωσης ως Ελλάδας, που ξεκινώντας από τα σχολεία αφήνουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ιστορία του τόπου, που αυτό φαίνεται και σε κάτι άλλο. Δηλαδή, αν φύγουμε έξω από την Ελλάδα και κινηθείς είτε προς την Άπο Ανατολή, είτε προς την Δύση, την πολύ πιο κοντινή μας Δύση, θα δεις ότι εκεί πέρα υπάρχει μια παράδοση η οποία είναι καθαρά οικογενειακή. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει μια σειρά από όπλα τύπου ξύφους και διαφορών μαχαιριών και τέτοια, τα οποία είναι κληρονομημένα από τους ναι. Προγόνους του, μόνο και μόνο διότι έχουν αυτή την τάση να τα διαφυλάτουν για να φαίνεται η συνέχεια τέλος πάντων, ναι, ιστορική, σαν δείγματα ιστορικής συνέχειας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί και μέσα από ένα πνεύμα κρατικής οντότητας της ίδιας, δηλαδή απαγορευτικό στο να υπάρχει στην Ελλάδα μια τέτοια αντίληψη, παρόλο το ότι είμαστε πολύ κοντά ακόμα σε σχέση με το πότε έγινε το 1821 και με τι πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι για να απελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύει το ίδιο και εδώ το γεγονός. Την, πώς να το πω ακριβώς, τη σχετική παράδοση στην Ελλάδα την διέκοψε ουσιαστικά το τμήμα Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος Εμφύλιος και η νομοθεσία η οποία πέρασε μετά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και από ένα σημείο και μετά σε κάποιες, ας πούμε, η παράδοση η οποία συνεχίστηκε στα όρια του νομίμου ή μη νομίμου στην Κρήτη, ας πούμε, mm-hmm. Γελιοποιήθηκε με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Δηλαδή και από τους ιδίους οι οποίοι υποτίθεται ότι συνέχιζαν και επιδιώχθηκε να γελιοποιηθεί στα μάτια του κόσμου από κάποιους άλλους. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα μας απέσπασε από ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ίδιας της ιστορίας. Παραδόσεως, ναι, της δικιάς μας και της νοοτροπίας της δικιάς μας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm.
Είναι πιο, δηλαδή, είναι, ξέρεις τι μου φέρνεις τώρα την εικόνα την εξής στο μυαλό, που είναι πολύ χαρακτηριστική, κλασική, και που λίγο ως πολύ την έχουμε όλοι μας μέσα στη συνείδησή μας. Λίγο να έχεις φύγει από τις μεγάλες πόλεις και να έχεις πάει σε περιοχές επαρχίας, έτσι, σε κάποια χωριά, θα δεις ότι θα πας σε έναν χώρο όπως είναι, ξέρω, μια ταβέρνα, και θα δεις ότι το διακοσμητικό στοιχείο της ταβέρνας έχει όλα τα εργαλεία, τα μεταλλικά, τα οποία χρησιμοποιούν οι γεωργοί, ναι, ας πούμε. Ναι. Όπου είναι μία αντίφαση, δηλαδή σου προβάλλει το εργαλείο που καλλιεργεί τη γη και δεν έχει να σου προβάλλει το όπλο που τον απελευθέρωσε από τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπος που κάποιος προγονός του να μην έφτασε στο σημείο να εμπλακεί και να πολεμήσει τους Τούρκους. Όλοι μας προερχόμαστε από οικογένειες που θέλοντας και μη, στατιστικά δηλαδή να το πάρεις, ναι, δεν μπορείς να υπάρχεις, ναι, ναι, αν δεν υπήρξε ένας προγονός σου ο οποίος, ναι, να ήρθε σε εμπλοκή με τον Οθωμανικό ζυγό. Ναι. Διότι δεν θα ήσουν εδώ. Ναι. Όλα αυτά όμως εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά υποθέτω ότι οι ίδιοι κάτοχοι τα έδιωχναν, ναι, ή τα παραμελούσαν, ναι, γιατί έκανε τζιζ το θέμα. Όχι, δεν έκανε τζιζ, ναι, το θέμα. Τους θύμιζαν μια περίοδο η οποία δεν ήταν ευχάριστη. Mm-hmm. Κανένας πόλεμος δεν είναι ευχάριστος. Κανένα, και απελευθερωτικός, ναι, να είναι. Ναι. Δηλαδή, το όπλο του προγόνου μπορεί να δείξει ότι αυτό τον προγόνο τον έχασες. Κοίταξε να δεις, από την άλλη μεριά όμως είναι και λίγο αστείο να βλέπεις, ας πούμε, το ότι το ονομαζόμενο traditional, mm, να φτάνει στο σημείο να σου εμφανίζεται σε διάφορα τουριστικά μαγαζιά με τη μορφή μιας πανοπλίας που δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό χώρο. Έτσι. Καλά. Εντάξει, και διάφορα, ας πούμε, αντίγραφα όπλων της εποχής υποτίθεται της Επαναστάσεως, mm, είναι Παναγία μου, ναι, είναι, καρικατούρα, είναι κακοποιήσεις και, ναι, καρικατούρες, ας πούμε, mm, των πραγματικών, έτσι, mm, τα οποία παρά το ότι λέγεται το καρδιοφίλι, ας πούμε, όταν, mm-hmm, προερχόταν το Κάρλο, Ετφίλιο κλπ. Και τα ιταλικής εμπνεύσεως, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των όπλων της εποχής του επαναστατικού αγώνα ήτανε τουρκικής ή βαλκανικής κατασκευής ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι Τούρκοι είχαν πάρα πολύ τεχνογνωσία παρμένη ή πουλημένη από τους ίδιους τους Γερμανούς. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Μιλάμε για πολύ πιο μπροστά. Mm. Μιλάμε για την εποχή του 1821. Mm. Ή κάτι το οποίο δεν είναι πολύ πολύ γνωστό, βορειοαφρικανικής προελεύσεως. Mm. Έτσι. Ναι, ναι. Τα περισσότερα, ας πούμε, από τα καρδιοφύλλα, πιστόλες κλπ. Είναι στυλ ή τουρκικού ή βορειοαφρικανικού. Ελάχιστη σχέση έχουν με τα δυτικά, mm-hmm, εκείνης της περίοδου. Mm-hmm. Ο Μιαούλης είναι γνωστό ότι, για το οποίο τίθεται και στο Εθνικό Μουσείο, ένα επτάκανο του Φέκη Αγγλικό, mm-hmm, το οποίο ήταν εν χρήση και από το Βρετανικό Ναυτικό εκείνη την, mm-hmm, εποχή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ελάχιστοι άλλοι είχαν όπλα δυτικής προελεύσεως. Mm-hmm. Προτιμούσαν αυτά τα που ξέρουμε, ας πούμε, και τα οποία είχαν πολύ μικρή σχέση με τα δυτικά. Ήταν τα περισσότερα τουρκικής και, παραμένω, βορειοαφρικανικής. Και μάλιστα, για όποιον, ας πούμε, έχει έτσι τη διάθεση να το κοιτάξει λίγο το από κοντά, θέλω να πω, θα δείτε ότι τα περισσότερα σπαθιά της εποχής της Ελληνικής Επαναστάσεως και τα γιαταγάνια, οι πάλες, τα μεγάλα, τα σπαθιά, ναι, ναι, έτσι, και τα γιαταγάνια, που τα οποία είναι τα μικρά. Είναι και αυτά μεσανατολίτικα. Όχι, δεν είναι, ναι, απλώς μεσανατολίτικα. Ότι είναι σαφώς, δηλαδή, είναι ασιατικής, ναι, νοοτροπίας, mm-hmm, και φιλοσοφίας, mm-hmm, και όχι δυτικής. Mm-hmm. Είναι από δαμασκηνό χάλιβα, mm-hmm, αυτή η ποιότητα, την οποία σήμερα το ονομάζουμε τουρκικό δαμασκηνό. Mm-hmm. Δηλαδή, λεπτές-λεπτές στρώσεις, mm-hmm, οι οποίες δύσκολα φαίνονται αν δεν το κοιτάξεις από κοντά, και μάλιστα αν είναι ελαφρώς οξυδωμένο, μαυρισμένο, όπως συνήθως είναι αυτά, και δεν έχει, ας πούμε, δεν το έχουν περιποιηθεί, δύσκολα φαίνονται ότι είναι πολλές στρώσεις μαζί και κάνουν σχήματα. Mm-hmm. Και μάλιστα κάνει πολύ ωραίο σχήμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος
έτσι, πολύφιλος χάλιβας mm-hmm. από το τουρκικό mm-hmm. ή τουλάχιστον τουρκικής τεχνοτροπίας, έτσι, mm-hmm. δηλαδή, αλλά θα έχουν κάποιο λόγο που το λένε τουρκικό. Mm-hmm. Τα συνηθισμένα τα δαμασκηνά τα οποία έχουν επανέλθει στη μόδα σε πολλές και διάφορες χρήσεις σήμερα είναι πολύ πιο αδρά mm-hmm. στις γραμμές που κάνουν. Mm-hmm. Έτσι, περνάει το δαμασκηνό ατσάλι, περνάει μια, πώς θα το πω, κρίση. Όχι, όχι, περνάει mm-hmm. σήμερα στη Δύση μια ανανέωση, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, είναι ξανά της μόδας mm-hmm. σε διάφορα πράγματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το τουρκικό δαμασκηνό mm-hmm. Είναι ωραιότερο. Είναι πολύ λιγότερο έτσι φανταχτερό. Εντάξει, τα δαμασκηνά θέλουμε να είναι και με όλο αυτό το, όχι το χρυσοπίκλητο, έχει πολλά χρώματα επάνω, έχει πολλά... Ο δαμασκηνός χάλιβας είναι, πρώτα δεν είναι όλοι οι στέσιμοι τεχνίτες να τον δουλέψουν, ένα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να το παράξουν ακόμα και σε ακατέργαστη μορφή, έτσι. Χρησιμοποιούν ημιπολίδημους λίθους για να διακοσμούν επάνω, δηλαδή η επεξεργασία της συνένωσης. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ναι. Είναι το μέταλλο από μόνο του, mm-hmm. είναι ποιήση. Ναι, έτσι. Είναι, αλλά είναι όμως και καλλιτέχνημα μαζί. Το καλλιτέχνημα, η καλλιτεχνία, συνοπλοποιία, mm-hmm. δεν βρίσκεται στη διακόσμηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο mm-hmm. του αυστηρά διακοσμητικού mm-hmm. μέρους, mm-hmm. το οποίο είναι τεράστιο, ας πούμε, mm-hmm. και αμφίπαρκτο από μόνο του. Yeah, αλλά μετά, mm-hmm. σιγά σιγά. Mm-hmm. Αλλά πώς να το πω, η τέχνη πραγματική είναι στην ουσία η μετατροπή του ακατεργάστου μετάλλου mm-hmm. σε ένα όπλο. Mm-hmm. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει τον τεχνίτη και γι' αυτό δεν ήταν και όλοι οι τεχνίτες ίδιοι και γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει δηλαδή επωνύμους mm-hmm. στην ιστορία. Έχεις κατά νου να μας πεις κάποιους έτσι χαρακτηριστικά, αν θυμάσαι. Με επώνυμα αυτή τη στιγμή όχι, αλλά οι Μιλανέζοι ήταν διάσημοι mm-hmm. στον Μεσαίωνα mm-hmm. σε κατασκευή πανοπλιών mm-hmm. και βεβαίως οι Ισπανοί, το Λέδο, mm-hmm. έτσι, για κατασκευή mm-hmm. σπαθιών. Mm-hmm. Και θυμίστε μου να πω κάτι άλλο για την Ισπανία, γιατί ουσιαστικά το ξέχασα και θα πρέπει mm-hmm. να κάνουμε άλμα. Από εκεί και πέρα. Οι οποίοι όμως τώρα, αυτοί του το Λέδο, πού τους εντάσσουμε χρονολογικά, διότι είναι γνωστό το ότι όταν ουσιαστικά οι Άραβες εισήγαγαν. Οι Άραβες φτάσανε μέχρι τα Πυρηναία ναι, και ναι, μετά ξαναγυρίσανε ναι, πίσω, ναι, έχουν ναι, εγκατασταθεί ναι, εκεί. Ναι, καμία αντίρρηση. Μπορεί όμως να κουβαλάνε δηλαδή την τεχνολογία και την τεχνογνωσία τη δική τους. Μετέφεραν τη δική τους τεχνογνωσία, αλλά είναι αξιοσημείωτο ιστορικά, mm-hmm. έτσι, ότι την εποχή της ακμής του Ρωμαϊκού κράτους, mm-hmm. Από την εποχή των δικτατόρων, ας πούμε, και μετά, που είχε ήδη καταληφθεί η Ισπανία, mm-hmm. Ουσιαστικά ολόκληρος ο εξοπλισμός του Ρωμαϊκού στρατού, σε σπαθιά ιδίως, δηλαδή σε μεταλλικά εξαρτήματα, αλλά κυρίως σε σπαθιά, δηλαδή το Gladius, ας πούμε, ναι, ναι. Το περίφημο, το οποίο, να... Και είναι και βαρύ σπαθί αυτό. Είναι και βαρύ και είναι από τα ελάχιστα όπλα αυτού του τύπου, το οποίο είναι σχεδιασμένο εξ αρχής να λειτουργεί και σε τρύπημα και σε κόψιμο. Έτσι. Mm-hmm. Κατασκευαζόταν μαζικά στην Ισπανία από σιδηρουργούς οι οποίοι ήταν στην Ισπανία και ουσιαστικά εκμεταλλευόντουσαν το ισπανικό σιδηροματάλευμα, πράγμα το οποίο ουσιαστικά δίνει μια συνέχεια μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Η περιοχή των Βάσκων είναι διάσημη για τη μεταλλουργία της και την οπλουργία της, παρά το ότι τα τρία μεγάλα εργοστάσια όπλων τα ισπανικά έχουν κλείσει. Έτσι. Γιατί άραγε. Κλείσαν τώρα τα τελευταία χρόνια. Μα γι' αυτό λέω, γιατί άραγε. Σταρ, Λάμα και πώς το λένε, Γκαϊμπόντο και Τσεβαρία.
με παράδοση, ας πούμε, εκατοντάδων ετών, έτσι. Λοιπόν, ήταν και τα τρία, ήταν και μόνο αυτά, πλήθος βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κλπ. Της χώρας των Βάσκων. Εκμεταλλευόταν φυσικά το βασικό σιδηρομετάλλευμα, και ήταν αρίστης ποιότητας. Και αυτό ήταν γνωστό από τη ρωμαϊκή περίοδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και πριν φέρουν οι Άραβες τη δική τους τεχνοτροπία, η οποία έκανε, ας πούμε, τη μεταλλουργία την ισπανική, το μεσαίωνα ασυναγώνιστη. Και μάλιστα υπήρχε και η, πώς να το πω, η φήμη ότι οι ισπανικές πανοπλίες, είτε ήταν αλυσιδωτές είτε ήταν, ας πούμε, ελάσματα, δεν τρυπάγανε. Ήταν πολύ πιο εύκολο, δηλαδή, να τρυπήσεις οποιαδήποτε άλλη, οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή, εκτός από τα ισπανικά. Το οποίο μάλλον πρέπει να αποδοθεί αφενός μόνο στην ποιότητα του αρχικού, ας πούμε, του σιδηρομεταλλεύματος, το οποίο επέτρεπε μια ορισμένη κατεργασία που δεν μπορούσε να φτάσει, ας πούμε, κάποιο άλλο, στη σφυριλάτηση, ξέρω εγώ, στη βαφή, και το άλλο ακριβώς στην εισαγωγή της τεχνικής από πλευράς Αράβων στην Ισπανία. Αλλά δεν είναι κάτι όμως το οποίο το έφεραν οι Άραβες στην Ισπανία, έτσι. Υπήρχε από τη ρωμαϊκή περίοδο, ήταν ήδη γνωστό και το εκμεταλλευόντουσαν οι Ρωμαίοι. Ήταν η αποκλειστική περιοχή από την οποία προμηθευόταν, κατασκευαζόντουσαν βιομηχανία όπλων, ας πούμε, του ρωμαϊκού στρατού που έκανε τον τακτικό εφοδιασμό των μονάδων, ήταν στην Ισπανία. Και ενδεχομένως, κατά μία, ας πούμε, εκδοχή, ο λόγος για τον οποίο οι Ρωμαίοι επεδίωξαν να καταλάβουν την Ισπανία ήταν η εκμετάλλευση του σιδηρομεταλλεύματος. Μου θυμίζεις λίγο, είναι λίγο για ποιο λόγο θέλανε οι Αθηναίοι να πάνε να καταλάβουν την Αμφίπολη, όπως στη συνέχεια ήθελε να την καταλάβει και ο Φίλιππος. Γιατί ήταν το παγιό, δηλαδή λίγο παραπάνω. Το παγιό και γιατί τους έβγαζε το χρυσό. Ναι, ναι. Κάτι αντίστοιχο. Ήταν αυτό. Όποιος το είχε στο χέρι του, είτε στη μία περίπτωση το πεις, είτε στην άλλη περίπτωση, έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ναι. του έλυνε τα χέρια. Ναι. Έτσι, πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά. Έτσι, είναι ανεξάντλητο. Αυτό είναι, ναι, ναι. Είναι ανεξάντλητο το ζήτημα. Απλώς. Και κάτι μου θύμισες να σου πω, να επανέλθεις και να πεις. Γιατί ήθελα να πω για τους Ρωμαίους, για τους Ρωμαίους στην Ισπανία. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, απλώς. Συμπληρωματικά, γιατί το ξεκινήσαμε και το αφήσαμε και πάμε για τους Ρωμαίους στην Ισπανία και ξαναγύρισα. Το θέμα της διακοσμήσεως, καθαρά του διακοσμητικού μέρους, το οποίο είναι και λίγο θέμα γούστου. Ναι, βέβαια. Και μπορεί να δει κανείς από αριστουργήματα μέχρι υπερφορτωμένα πράγματα, τα οποία σε κάποιους... Τουρκομπαρό που λέμε. Ναι, ναι. Το οποίο, το υπερφορτωμένο, δεν φαντάζει άσχημο στα χέρια ή στη συλλογή ενός Ανατολίτη, Ινδού, Τούρκου, Πέρση. Δείχνει όμως φρικαλαίο εάν το μιμηθεί ο Δυτικός. Η ωραιότερη πιστόλα την οποία έχω δει ανατολικής, ας πούμε, τεχνοτροπίας, έτσι, μεσοανατολικής τεχνοτροπίας, και η οποία είναι, πώς να το πω, εκείνης της εποχής της Ελληνικής Επαναστάσεως. Λοιπόν, είναι ένα ζεύγος, δύο όμοια, τα οποία τα έκανε δώρο ο Σουλτάνος του Αλγερίου, ουσιαστικά στον Αμερικανό πρέσβη, στον Αμερικανό επιτετραμένο. Και δεν θυμάμαι σε ποιο Αμερικανικό μουσείο είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και σε ιδιωτική συλλογή. Λοιπόν, και είναι δύο πιστόλες από αυτές τις οποίες μπορεί κανείς ωραιότατα να δει και στο Εθνολογικό Μουσείο, και οι οποίες συνήθως έχουν χρυσά στολίσματα. Είναι ιδιόρυθμες οι βορειοαφρικανικές, διότι δεν έχουν καμπύλη λαβή, αλλά ουσιαστικά η λαβή με το στέλεχος το οποίο, ας πούμε, είναι σαν να είναι ευθύ. Κάνει και ο μηχανισμός, δημιουργούν μια αμβλή αγωνία. Και το κάτω μέρος, ας πούμε, της λαβής έχει μια μπάλα η οποία ανοίγει σαν τριαντάφυλλο κατά κάποιο τρόπο. Ναι,
κάπως είναι μια σφαίρα η οποία κάνει δύο δουλειές. Mm-hmm. Η μία είναι να κρατάει σε ισορροπία την κάνει η οποία είναι βαριά, δηλαδή να ισορροπεί περίπου mm-hmm. το δάχτυλο, ας πούμε, mm-hmm. τη καμβάρι στο το βάρος, και η άλλη είναι όταν το αδειάζει να το χρησιμοποιεί σαν σφυρί, ας πούμε, να ανοίξει κεφάλι. Και να δώσει ανάποδα. Ναι. Εάν δείτε δηλαδή δυτικά ναι, όπλα ναι, τη ίδια ναι, ναι. περίοδου, πιστόλες, ας πούμε, mm-hmm. τη ίδια περίοδου δυτικές, που έχουν ναι. πολύ πιο καμπυλόγραμμο σχήμα, εντελώς διαφορετικό, ας πούμε, σαν εικόνα, έχουν το κάτω μέρος της λαβής ενισχυμένο με μεταλλικό έλασμα, πολλές φορές και βάρος, ας πούμε, για τον ίδιο λόγο. Αυτά λοιπόν τα του Αλγερίου, ας πούμε, mm-hmm. Ήταν ολόκληρα τυμμένα με κοράλι. Mm-hmm. Ήταν κομμάτια κοραλιού τα οποία ήταν κρατημένα, κόκκινο. Στερεωμένα, κόκκινο κοράλι, πορτοκαλοκόκκινο, mm. ήταν στερεωμένα με χρυσό σύρμα. Έτσι, δηλαδή, έβλεπες ας πούμε, το σύρμα να γεμίσει τα κενά ανάμεσα στις πλάκες του κοραλιού. Λοιπόν, και δεν είχε τίποτα άλλο επάνω από πλευράς διακοσμήσεως. Mm-hmm. Και ήταν ωραιότατα. Mm-hmm. Αλλά ήταν, εάν το έβλεπες όμως αυτό στο χέρι του Αμερικανού, mm-hmm. θα ήταν γελίο. Mm-hmm. Ναι. Στο χέρι του Σουλτάνου του Αλγερίου δεν ήταν καθόλου. Είναι το θέμα της γενικότερης αισθητικής ενός λαού, το οποίο προσδιορίζει κάτι. Φαντάζω ένα Λουκι Λουκ, ας πούμε, αυτό, Μην φτάσουμε εκεί, διότι... Όχι, το λέω, μεταφέροντάς το στο αμερικάνικο στυλ. Το αμερικάνικο στυλ, το οποίο έχει δώσει και αυτό διακοσμημένα όπλα... Ξέρω. Ναι, ναι. Άλλη εντελώς φιλοσοφία. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εδώ είναι το χαρακτηριστικό ότι οι Αμερικανοί, μάλλον εκείνοι οι οποίοι κάνανε διακόσμηση όπλων από τον 18ο αιώνα και μετά στην Αμερική, mm-hmm. Ήταν, αν δεν ήταν Άγγλοι, και συνήθως δεν ήταν Άγγλοι, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί μετανάστες. Mm-hmm. Οι γερμανικής καταγωγής. Ναι, γιατί έχουν μία παράδοση σε... στα χάρακτα. Ναι. Στη χαρακτική υπάρχουν, δηλαδή στην ουσία στη διακοσμητική των όπλων, τη χαρακτική υπάρχουν τρεις σχολές. Υπάρχει η Αγγλική σχολή, υπάρχει η Γερμανική και υπάρχει και η Ιταλική, η οποία είναι λιγότερο γνωστή, αλλά έχει μια ιδιάζουσα τεχνοτροπία με πολύ λεπτές γραμμές, τον μπουλίνο το λεγόμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον υποκειμενικά. Εγώ δεν συμπαθώ τα χαρακτικά πολλά, και μάλιστα τα γερμανικά είναι, επειδή έχουν ένα περίεργο τρισδιάστατο σχέδιο. Mm-hmm. Η τεχνοτροπία τους δηλαδή. Έχουν την τάση να βγάζουν εικόνες αυτοί. Μπράβο. Βγάζουν εικόνες προς τα έξω. Mm-hmm. Είναι πολύ ανάγλυφα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο ανάγλυφα από τα άλλα. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο γωνιώδεις είναι οι γραμμές τους. Και δεν ξέρω, τα βλέπω υπερβολικά φορτωμένα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μου αρέσουν οι διακοσμήσεις οι γερμανικές. Βάζουν κιόλας, ας πούμε, στο ξύλο, σκαλίζουν κάτι φύλλα βελανιδιάς, το φορτώνουν πάρα πολύ το πράγμα. Mm-hmm. Είναι βαριά mm-hmm. για μένα. Ναι. Mm-hmm. Η ωραιότερη διακόσμηση την οποία έχω δει χαρακτική, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αγγλική. Οι Άγγλοι είχαν κάποιους καλούς τεχνίτες. Οι Γερμανοί οι οποίοι πήγανε στην Αμερική ποτέ δεν κάνανε τις υπερβολές, ας πούμε, αυτής της γερμανικής βαβαρικής ίσως σχολής, βαβαρο-αυστριακής σχολής, mm-hmm. έτσι, της διακοσμήσεως. Και τα ωραιότερα που έχω δει εγχάρακτα είναι τα Ιταλικά. Mm-hmm. Αυτό το έχουν. Οι Ιταλοί το έχουν μέσα τους. Είναι αυτό, το έχουν σε αντίστοιξη που δεν είχαν των Ιππέων και των Αρμάτων. Ναι, αυτό. Ίσως, ναι. Ίσως αυτό. Ναι. Ίσως αυτό. Είναι η καλλιτεχνικότητα που τους διακρίνει. Ναι, 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 ναι. Αυτό δηλαδή που βλέπεις, ας πούμε, στο αναγεννησιακό γλυπτό ή τον πίνακα και ξέρεις ότι είναι Ιταλικό, από το που θα το δεις χωρίς να ξέρεις πολλά πράγματα, το καταλαβαίνεις ότι είναι από Ιταλό. Έτσι. Λοιπόν, το βλέπεις και στα χαρακτικά τους. Mm-hmm. Σε τέτοιο, σε μέτα. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ναι. Κρίμα δηλαδή, δυστυχώς, δεν μπορούμε να δείξουμε. Ναι, κρίμα είναι. Κρίμα είναι, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν την εκπομπή, αυτό το πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μία φωτογραφική συλλογή την οποία να την ανεβάσουμε κάποια στιγμή. Και να τους τη δείξουμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλές διευθύνσεις στο ίντερνετ οι οποίες έχουν τέτοια και βλέπεις mm-hmm. πολύ καλές φωτογραφίες. Δηλαδή, και αν κάποιος ψάξει, μπορεί να τα δει όλα αυτά που λέω. Αλλά ίσως κάποια στιγμή πρέπει
να δώσουμε, ας πούμε, πώς θα το πω, έναν κατάλογο δηλαδή τέτοιων, τέτοιων site, για, ναι, για να έχουν μια εικόνα που είναι το κάθε τι. Γιατί πολλές φορές η εικόνα την οποία σχηματίζει κανείς, ο οποίος δεν έχει πείρα στο θέμα, και λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Από τη μεριά, πάλι θα σε πάω στην αρχαία Ελλάδα, των κατασκευαστών όπλων. Έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένα ονόματα καθόλου? Όχι. Τίποτα, ε? Όχι. Ήτανε αυτό ότι τους θεωρούσαν βανάφσους, τους θεωρούσαν δηλαδή ανάξιους λόγου. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ήταν δούλοι. Δηλαδή, τι πιστεύω, ότι θα πρέπει να υπήρχαν 2-3, ας πούμε, τεχνίτες στην αρχαία Αθήνα, οι οποίοι να εξοπλίζανε βέβαια αυτούς οι οποίοι είχαν λεφτά. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο εξοπλισμός του στρατεύματος, ναι, του μεγάλου αριθμού, γινότανε μέσω κάποιας διαδικασίας παραγωγής, η οποία πρέπει να χρησιμοποιούσε δούλους. Ναι. Και υποπτεύομαι επίσης ότι από την εποχή κατά την οποία οι Αθηναίοι και οι άλλοι αρχαίοι Έλληνες αρχίσαν να χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιούν μισθοφόρους σε πολύ μεγάλο αριθμό, ο μισθοφόρος συνήθως πηγαίνει στον πόλεμο έχοντας τα όπλα τα δικά του, τα οποία κύριος είδε από που τα έχει αποκτήσει, έτσι. Σήμερα δηλαδή το σχετικό εμπόριο είναι φοβερό, αλλά και εκείνη την εποχή πρέπει να είχαν κάποιες πηγές οι οποίες όμως δεν καταμαρτύρονται. Εγώ δεν έχω βρει τίποτα το οποίο δηλαδή να σαφώς να λέει από ποιους εξοπλιζόταν ο στρατός. Οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι αξιοπριέργοι διότι είχαν αυτή την κουλτούρα που είχαν της πολεμικής εξασκήσεως και της οργανώσεως σε όλη τους τη ζωή, φαίνεται ότι προμηθευόντουσαν τα όπλα. Τα όπλα ήταν, η κατασκευή των όπλων ήταν αρμοδιότητα της πολιτείας και ότι τα παρήχε δηλαδή η πολιτεία, έτσι, και προφανώς κατασκευαζόντουσαν μαζικά με δούλους. Είναι γνωστό ότι... Τώρα, ποιοι εκπαίδευαν αυτούς τους δούλους? Και το επίσης κρίσιμο, από πού προμηθευόντουσαν? Το μετάλλευμα. Το μετάλλευμα. Βέβαια, δέχομαι ότι παραδίπλα από τη Σπάρτη, πολύ κοντά στη Σπάρτη, στη Νεάπολη Βιώνα, ας πούμε, λίγο πιο νότια, εκεί που είναι η, πώς το λέμε, η Ελαφόνησος της Λακωνίας, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μεταλλείο σιδηρού, άλλη παρένθεση, είναι αυτό το οποίο κάποτε μίστον ο Καζαντζάκης και είχε τον Αλέξη Ζορμπά σαν αυτόν εργοδηγό, ας πούμε, έτσι. Και από την άλλη μεριά, εκεί στα σύνορα της Ηλίας προς την Ανδρίτσα τη σημερινή, υπάρχει μαγκάνιο. Είχανε δηλαδή πηγές κοντά. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι έχει βρεθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας δηλαδή, να είναι διαπιστωμένο, να έχει βρεθεί στην περιοχή, όπως ας πούμε είναι τα μεταλλεία του Λαβρίου, να έχει βρεθεί στην περιοχή της Σπάρτης μεταλλείο από το οποίο να παίρνανε υλικό. Και δεν αποκλείεται, για να μην έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη, να γινόταν εισαγωγή του υλικού. Δηλαδή να του συνέφερε ίσως περισσότερο να εισάγουν υλικό έτοιμο, δεν ξέρω από πού, ακατέρνεστο, έτσι, και να το κατεργαζόντουσαν εκεί. Τώρα πώς και τα λοιπά, δεν ξέρω. Δηλαδή, μου διαφεύγει το όνομα αυτού του Γάλλου, δυστυχώς, με την περίπτωση της Σπάρτης ειδικά, όταν αρχίσαν και αλωνίζανε όλοι αυτοί οι αρχαιολογήσαντες ανά την Ελλάδα, βρέθηκε ένας Γάλλος ο οποίος έτυχε να πάει πρώτος στη Σπάρτη και κατέσκαψε τα πάντα μέσα στο πνεύμα της ανασκαφής. Ναι. Και ό,τι βρήκε από επιγραφές, και βρήκε λέει πάρα πολλές, ναι, τις κατέστρεψε όλες. Και ο λόγος που τις κατέστρεψε ήταν για να μην βρεθεί δεύτερος και προλάβει και τη δει και πάει πριν να πάει να κάνει αυτός ανακοίνωση, το ότι εγώ βρήκα αυτό εκεί,
για να μην του φάει την πρωτιά. Μάλιστα. Και όταν πήγε, αντιμετώπισε ο ίδιος τη ζημιά που έκανε, που είναι ανυπολόγιστη ζημιά που έκανε, βέβαια. Την αντιμετώπισε ο ίδιος ως το αντίτιμο που κλήθηκε να εισπράξει στη συνέχεια από την αμφιβολία και από την κοροϊδία που έφαγε από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους του, διότι του είπανε ότι, και που ξέρουμε εμείς ότι όλα αυτά που μας λες δεν είναι παραμύθια και είναι κλίματα της φαντασίας σου, όταν δεν έχεις να μας δείξεις το ελάχιστο. Ναι. Και έμεινε στην ιστορία έτσι, μάλιστα χρησιμοποιούν το επίθετό του και σαν πράξη βανδαλισμού, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Είναι χαρακτηριστικός. Αυτό που ήξερα είναι ότι ουσιαστικά ποτέ δεν προσδιορίστηκε με ακρίβεια η θέση της αρχαίας Σπάρτης, έτσι. Mm-hmm. Ποτέ. Mm-hmm. Δεν καταστράφηκε και από σεισμό στο τέλος, mm-hmm. το τέλος της ρωμαϊκής περίοδου με την παρακμή της, ας πούμε. Και πού ήταν ακριβώς η θέση της, ουσιαστικά το αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι βέβαια διαφωνούν με την άποψη ότι ήταν οπουδήποτε κοντά στη σημερινή Σπάρτη. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν πιο προς τα επάνω, πιο βόρεια, mm-hmm. στον Ρου του Ευρώτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι, δηλαδή, ας πούμε, δείγματα τα οποία έχουν καταγραφεί που διαπερνούν ορεινά τον Ταΐγετο. Ποια πλευρά? Έχουν μία βόρεια. Προς την Αρκαδία δηλαδή, ναι. Όχι προς τη Μεσσηνία. Ναι. Ναι, γιατί και εγώ αυτή την αντίληψη είχα, ότι μάλλον προς τα εκεί την τοποθετούνε. Mm-hmm. Από εκεί που είναι το, πώς το λένε, το Καστόρι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Καστόρι, το Λιοντάρι είναι στη μεριά της Αρκαδίας. Ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο χωριό από τη μεριά της Λακωνίας είναι το Καστόρι, από εκείνη την πλευρά. Τη δυτική, ας πούμε, ναι, πλευρά. Και τα μόνα σταθερά ίχνη τα οποία είναι ως αναφορές που σχετίζονται με την δραστηριότητα των Σπαρτιετών, ιδιαίτερα όταν φτάνουν στο σημείο και θέλουν να μεταδώσουν ένα μήνυμα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία κορυφογραμμών, mm-hmm. που έχουν αφήσει τα χνάρια τους η τροχή αμαξών, ναι. που τα στέλνανε ορεινά για να μπορέσουν να προλάβουν κάποιον άλλον που ήταν αντίπαλος ως προς την είδηση ή ως προς τη μετακίνηση που θέλανε να πετύχουν. Και υπάρχουν μέχρι σήμερα οι ροδιές από τα αμάξια που περνάγανε πάνω. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα μία ένδειξη σε σχέση με αυτό που λες, ότι ναι, δεν ξέρουμε που είναι η Σπάρτη, αλλά ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει κάποιος όταν θέλει να φύγει από την πόλη που βρίσκεται. Ναι. Αυτή που είναι, ναι. με κάποιον άλλον τρόπο πιο κοντά σημαδεμένη ότι όντως υπάρχει εκεί. Ναι, αναγκαστικά όταν έχεις μια ορεινή περιοχή, ή όταν μεταβαίνεις από μια παιδινή περιοχή σε μια ορεινή, οι δίωδοι είναι συγκεκριμένες. Ουσιαστικά κοιτάς να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Ναι, και μετά, να μην ανέβεις, ναι. από το πιο απότομο, ναι. μέρος, να μην ανέβεις από το πιο ψηλό αυχένα. Mm. Ή όπως επίσης, ξέρω εγώ, αν λάβεις υπόψη σου το ότι μία πόλη η οποία μέσα στο πνεύμα, ας πούμε, και του θέματος που συζητάμε σήμερα, δεν είναι μόνο το ότι κατασκευάζει ο καθένας σαν όπλο που μπορεί να έχει στα χέρια του να το χειριστεί, είναι και η τακτική που χρησιμοποιεί το ίδιο το έδαφος ως όπλο προάσπισης του, ναι. και προφύλαξής του. Ναι. Δηλαδή, πού θα πας να κάνεις την πόλη σου? Θα έχεις ένα βουνό από πίσω σου στα πλάγια και θα πας εσύ να κάνεις την πόλη σου πάνω στην πεδιάδα? Λίγο δύσκολο. Διότι οποιοδήποτε φτάσει να είναι πάνω στο βουνό μπορεί να είναι πιο καλός ελεγκτής. Ναι. Οπότε εκεί παίζουν πολλά και διάφορα παραδείγματα τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποιο τρόπο είχαν κάνει αυτή την επιλογή της θέσης τους. Όπως επίσης τώρα μου φέρνεις ένα άλλο παράδειγμα αλλού, στη Ρόδο. Δηλαδή στη Ρόδο είναι χαρακτηριστικό ολόκληρο το μεσαιωνικό κάστρο της Ρόδου έχει την εξής πρωτοτυπία ως εφαρμογή αμυντική απέναντι στον οποιοδήποτε πιθανό εισβολέα θέλει να το πολιορκήσει. Είναι από τα ελάχιστα κάστρα
τα οποία τα πέριξ εδάφη είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος με το ψηλότερο σημείο των τειχών του, του κάστρου. Που σημαίνει τι, ότι επειδή έχουν αναπτυχθεί, μιλάμε τώρα για μεσαιωνικά κάστρα, έτσι, επειδή έχουν αναπτυχθεί τα πυροβόλα όπλα, ο πολιορκητής είναι πολύ δύσκολος να βάλει στον πολιορκούμενο και να μπορέσει να τον πετύχει, διότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και πρέπει να σημαδέψει και τι θα το χτυπήσει, με ποιο τρόπο θα το χτυπήσει τα τείχη όταν τα τείχη τελειώνουν στο σημείο που αυτό στέκεται. Θα περάσει από πάνω η βολή. Αυτό ρυθμίζεται. Ρυθμίζεται, αλλά είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο σε σχέση με, τα, με τις ευκολίες που είχαν. Είναι νεοτερισμός για την εποχή κατασκευής του. Είναι νεοτερισμός υπό την εξής έννοια. Ότι... Γιατί από την άλλη μεριά ήταν θάλασσα, έτσι. Δεν μπορούσε να πάει από την άλλη μεριά για να το χτυπήσει. Ήταν νεοτερισμός υπό την εξής έννοια. Ότι οι πρώτες μορφές μεγάλων πολιορκητικών πυροβόλων, αυτό που ξέρει ο πολλής κόσμος, η βομβάρδα του Μωάμεθ που έριξε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, το πυροβόλο του Εδιμβούργου, λιγότερο γνωστό ας πούμε, δηλαδή μεγάλου διαμετρήματος. Ή ακόμα και όταν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή το είπες τώρα, το θυμήθηκα, το μεγάλο κανόνι που είχε κουβαλήσει ο Σουλτάνος για να πολιορκήσει τη Ρόδο χτύπαγε και η εκπρισοκρότησή του ακουγόταν στην Κο. Σε τόσο πολύ μεγάλη απόσταση. Ήταν προφανώς αυτής της κατηγορίας, μάλλον με διαιρούμενη κάνει. Υπάρχει ένα το οποίο δεν... μεγάλου διαμετρήματος Μπορεί, περίπου 90 εκατοστά διαμέτρη. Έτσι, ο Ριχάλκινο. Με διαιρούμενη κάνει, βίδωνε στα δύο για λόγους μεταφοράς. Το οποίο υπήρχε σε ένα φρόνιο των Δαρδανελίων και η τελευταία του χρήση αντίον του Αγγλικού στόλου το 1740. Έτσι. Σκότωσε 19 άτομα σε ένα αγγλικό πλοίο. Εν πάση περιπτώσει, άλλο ήθελα να πω ότι αυτού του τύπου λοιπόν τα πυροβόλα, τα μεγάλα πολιορκητικά, τα οποία ήταν ας πούμε ο άμεσος διάδοχος των πολιορκητικών μηχανών, των καταπελτών ας πούμε και των άλλων συναφών συσκευών της αρχαίας εποχής, δεν έβαλαν υποκλίση. Έτσι. Δηλαδή δεν έβαλαν σε επισκεπτική τροχιά. Εφήβολα. Έβαλαν εφήβολα σχεδόν με οριζόντια την κάνει απευθείας στη βάση του τείχους. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ότι τα πέριξ ψώματα είναι στο ύψος της κορφής των τείχων, τα εξασφάλιζα από τέτοιου τύπου πυροβόλα. Συμφωνεί. Δηλαδή τα οποία πραγματικά δεν ήταν εις θέση να βάλουν προς τα κάτω. Θα έπρεπε να είναι τοποθετημένα χαμηλά στο επίπεδο ας πούμε περίπου της βάσεως του τείχους, όπως έγινε με την Κωνσταντινούπολη, και να βάλουν στη βάση του τείχους. Δεν είχαν δηλαδή πρώτα-πρώτα. Και τι, αυτά τα κανόνια λέει έπρεπε λέει, να περιμένει, έκανε μία βολή και έπρεπε να περιμένει 20 λεπτά για να κρυώσει για να κάνει την επόμενη. Και 20 λεπτά για να κρυώσει και το βάζανε με βρεμένα πανιά μέσα και τα βγάζανε και μέχρι να το ξαναγεμίσουν και τον παρούτι έμπαινε μέσα σε βρεγμένα πανιά και πολλά και διάφορα. Αλλά θέλω να πω ότι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι. Ήταν ένας συγκεκριμένος τύπος πυροβόλου, ο οποίος λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι χρησιμοποιητό, πραγματικά στη Ρόδο, δεν έχω εμπειρία της Ρόδου, έτσι δεν έχω πάει ποτέ. Εάν ας πούμε έπρεπε να τοποθετηθεί στα υψώματα τα οποία ήταν το ύψος του τείχους, ουσιαστικά εξουδετερωνόταν με αυτή τη λογική. Δηλαδή να φανταστείς ας πούμε η Ρόδος, όταν τη δει κανένας από τα απέναντι πρανή και από την άλλη μεριά είναι τα τείχη, σου δίνει περισσότερο την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο η τάφρωση η οποία είναι στεγνή να πάει το μυαλό σου ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να παίρνει η θάλασσα από εκεί μέσα γύρω γύρω και να έκανε ολόκληρη τη μεσαιωνική πόλη σαν να ήταν μια μικρή νησίδα. Όχι ότι όπως ένα μέρος του Θεοδωρίου της Κερκύρας. Ναι, ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι όπως είναι το έδαφος φτιαγμένο, έχεις το ανώτερο σημείο των τειχών εδώ και εδώ έχεις την απέναντι πλαγιά πάνω στην οποία πρέπει να στηθεί ο πολιορκητής για να... και κάνει αυτό το πράγμα, κάνει την τάφρο, ναι.
που ουσιαστικά τι, αναγκάζει τους επιτιθέμενους να κατέβουν εκεί μέσα και να πάνε και εγκλωβίζονται. Ακριβώς. Ακριβώς την ίδια, ας πούμε, πώς να το πω, την ίδια τεχνική, τέλος mm-hmm. πάντων οχυρωματική, mm-hmm. Γιατί προφανώς είναι το σύστημα το ενετικό της εποχής, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Έχει το, έχουν οι οχυρώσεις του παλαιού λιμένου των Χανίων. Mm-hmm. Δηλαδή η τάφρος, η ανατολική και η δυτική τάφρος που λένε, ας πούμε, mm-hmm. Και άλλο κομμάτι της τάφρος, το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να θαμμένο μέσα στην πόλη, mm-hmm. έτσι, κατά την πόλη mm-hmm. των Χανίων, το νότιο, ας πούμε, mm-hmm. τμήμα της τάφρου. Έχουν ακριβώς πλατύτατες, ναι. περίπου στο επίπεδο της θαλάσσης, δεν αποκλείεται δηλαδή να, σε κάποια εποχή να γεμίζανε με θαλασσινό νερό. Λοιπόν, και ακριβώς αναγκάζουν δηλαδή τον πολιορκητή να μπει εκεί πέρα μέσα. Και μετά δεν μπορεί να φύγει κιόλας. Και δεν έχει προς τα που να πάει μετά. Mm-hmm. Ναι, γιατί και στην περίπτωση της Ρόδου, άμα δεις δηλαδή τη διάταξη και κάποιες νησίδες πρώτης προστασίας, προμαχώνες, ναι, που βρίσκονται μέσα, στο, μέσα στην Τάφρο, εκεί πέρα τους κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή. Διότι αυτοί, ναι, μεν επικοινωνούν με τους από μέσα, αλλά οι απ' έξω πρέπει να φυλαχτούν από δύο διαφορετικές πλευρές. Ναι. Και τα ανοίγματα είναι σε τέτοιες εσοχές που για να φτάσει ο άλλος να τα δει ως ευαίσθητο σημείο, ευάλωτο σημείο των τυχών, έχει εκθέσει τον εαυτό του σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, ναι, για να φτάσει, ναι, εκεί. Ναι, 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 και εκεί, μια και λέμε για τις τεχνολογίες και για την οπλουργία, εκεί υπάρχει η ανάπτυξη στην οποία είναι εκπληκτική οι Οθωμανοί. Την έχουν δουλέψει πάρα πολύ την κατάσταση αυτή. Δημιουργούν υπόγειες στοές τεράστιες. Α, υπονόμους. Υπονόμους όπου κατευθύνονται προς τα θεμέλια των τυχών με απότερο στόχο να φτάσουν εκεί κοντά, να βάλουν μια μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας, στη συνέχεια να τραβήξουν πυρίτιδα προς τα έξω για να μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη, και την πυρίτιδα που έχουν αποθέσει στο σημείο που έχουν σταματήσει να την έχουν στομώσει από την έξω μεριά πάλι με χώμα, δηλαδή τη θάβανε, για να μπορεί να έχει την δυνατότητα της ανατίναξης. Και το πιο καταπληκτικό από όλα ποιο ήτανε, ότι έχοντας λάβει υπόψη τους οι άλλοι που ήσαν ως πολιορκούμενοι την τακτική αυτή των Οθωμανών, τι κάνουνε, έχουνε εκπαιδευμένους τυμπανοφόρους οι οποίοι έχουν κάτι τεράστια τύμπανα, τα ακουμπάνε πάνω στη γη και καταλαβαίνουν από πού σκάβουν. Με πολύ πολύ λεπτό με πολύ πολύ λεπτή μεμβράνη, και αφήνουν πάνω στην επιφάνεια της μεμβράνης πολύ λεπτή άμμο, και μετακινούν αυτά τα τύμπανα, και όπου δουν ότι, ότι η άμμος κουνιέται, καταλαβαίνουν ότι από κάτω σκάβουν. Ναι. Και αρχίζουν και σκάβουν αντίστοιχα αυτοί. Και πάει ο ένας, ποιος θα προλάβει να ανατινάξει τον άλλον. Όχι, είναι πολύ πιο απλά πράγματα. Η ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, ναι. πάμε αλλού. Το κάνουν και αυτό όμως. Η πολιορκία, το έχουν κάνει, η δηλαδή. Πολιορκία, ναι. του Μεσολογγίου, mm-hmm. βρίθη τέτοιων τεχνασμάτων, mm-hmm. και ο άνθρωπος ο οποίος από ελληνικής πλευράς εξουδετέρωσε όλες αυτές τις κατασκευές των Τούρκων, ο Κώστας Λαγουμτζής Χορμοβίτης, σώθηκε στην έξοδο και έσωσε την Ακρόπολη από το λαγούμι του Κιταχή, στην πολιορκία της Ακροπόλεως. Λοιπόν, πώς στην ουσία αυτό ήταν. Φέρνει και τον τρόπο του. Ναι. Λοιπόν, έκανε το εξής πολύ πολύ απλό. Το πρέπει το να έκανε και το όνομα αυτού. Φόδος Χορμοβίτου. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, με τη μόνη διαφορά ότι από όσο ξέρω, πουθενά εκτός από το όνομα της οδού δεν έχει μια πλάκα κάπου. Στο Μεσολόγγι έχει. Στην Αθήνα δεν έχει πουθενά, στην Ακρόπολη, μια πλάκα που να λέει από να ποιον σώθηκε. Μήπως πρέπει να φροντίσουμε να το διαδώσουμε. Η πλάκα και να... είναι ότι αυτό το, λοιπόν, λέει, αυτό το λέει ο Κασομούλης. Ναι. Λέει,
πατρίδα, λέει, τι μνημείο του έστησε αυτόν αυτού. Λοιπόν, για το Μεσολόγιο το λέει, αλλά ισχύει και για την Αθήνα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τι έκανε αυτός. Πες μας λοιπόν, κάτσε τώρα, yeah. Γιατί εδώ πέρα, μια και κάνουμε την εκπομπή αυτή, η οποία περιέχει και τα στοιχεία που λέμε, θα σε βάλω να μας πεις όλο του τον τίτλο και με ποιο τρόπο την έσωσε. Και να επιδιώξουμε με αφορμή αυτό που λέμε τώρα, να υπάρξει μια πλάκα για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η δουλειά του, Λαγουμτζής. Άνοιγε, ναι, δηλαδή υπονόμους. Ναι, ναι. Υπονόμους, ναι, για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό είναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Και μάλιστα είχε δουλέψει, ναι, και στην υπηρεσία του Αλή Πασά. Ναι. Και έτσι ήξερε καλά και την τεχνική. Ναι, ναι. Φαίνεται όμως ότι ήταν, πώς να το πω, όπως ακριβώς οι πυρώτες, το ίδιο, ναι, 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 και λοιπά, το έχουν γενικώς με όλες τις κατασκευές. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως, πιστεύω ότι το 50% των πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτώνων, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου, δεν θα πω για άλλους κλάδους, αλλά για τους πολιτικούς μηχανικούς, οι αρχιτέκτονες είναι σχεδόν βεβαίως, είναι πυρώτικης καταγωγής. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm, το έχουν μέσα τους. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Το θεωρώ δεδομένο, mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm, τη μηχανική ότι την έχουν στο αίμα τους. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήρθε κάποια στιγμή στο Μεσολόγγι, στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ξαναπες μας το όνομά του. Κώστας Λαγουμτζής Χορμοβίτης, από το Χόρμοβο της Βορείου Υπήρου, mm-hmm, σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα είναι μέσα σε αγγλικό, ναι, έδαφος. Ναι. Ήρθε στο Μεσολόγγι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πάντως δεν ήταν από την αρχή της δεύτερης πολιορκίας. Μπήκε κάποια στιγμή, δηλαδή, σαν μέρος ενισχύσεων. Ναι. Με ποιο τρόπο τους αντιμετώπιζε, πώς τους εξουδετέρωνε, να μας πεις τώρα. Άκουγε, ενδεχομένως με τη χρήση των τυμπάνων, αλλά, ναι, δεν το έχω ακούσει, δεν, ναι, είναι μάρτυρη κανένας να χρησιμοποιούσε αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Ναι, εγώ το ξέρω, το έχω διαβάσει αυτό το πράγμα. Όχι, το κάνανε, το, ναι, ξέρω, δεν ξέρω ο συγκεκριμένος το χρησιμοποίησε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβανότανε τέλος πάντων το πού ήταν οι Τούρκοι, πού σκάβανε το λαγούμι στο Μεσολόγγι, που πηγαίνανε να τεινάξουν, αν δεν κάνω λάθος, την τάπια του Φραγκλίνου, mm-hmm, σε εκείνη την περίπτωση. Mm-hmm. Και έκανε το εξής. Το Μεσολόγγι, λόγω του ότι είναι χαμηλά, είναι κοντά στο επίπεδο της θαλάσσης, έτσι, έχει υδροφόρο ορίζοντα πολύ ψηλά. Λοιπόν, πήγε και έσκαψε ένα λαγούμι ακριβώς από πάνω και τους πλημμύρισε, γέμισε με νερό και τους πλημμύρισε το λαγούμι. Τους έπνιξε. Ναι. Και το στην Ακρόπολη έκανε κάτι άλλο, επειδή προφανώς νερό δεν μπορούσε να βρει. Λοιπόν, βρήκε την ευθεία του λαγουμιού των Τούρκων. Έτσι, δηλαδή, το σημείο στο οποίο θα τοποθετήσει τον παρούτη, και στην ευθεία του λαγουμιού έσκαψε ένα άλλο λαγούμι μεγάλο, το οποίο στην ουσία παρέλαβε το φορτίο της εκρήξεως. Όταν δηλαδή το πυροδοτήσανε, είχε μέσα 200 οκάδες, λέει μπαρούτη. Λοιπόν, συγγνώμη, 1000 οκάδες μπαρούτη, 200 ήταν στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, είχε 1000 οκάδες μπαρούτι, ουσιαστικά εκτονώθηκε η έκρηξη, γκρέμισε το τείχωμα που ήταν μεταξύ των δύο αυτών, mm-hmm, λαγουμιών, ας πούμε, και εκτονώθηκε η έκρηξη του τουρκικού λαγουμιού, εκτονώθηκε σε αυτό που είχε ανοίξει αυτός. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, βέβαια θα γίνει κάποια δόνηση, δεν μπορεί να μην έγινε, αλλά ναι, εκεί, ναι, θα σηκωνόταν όμως, ναι, ο βράχος, ας πούμε, έτσι, δεν θα είχε από πού να πάει το οστικό κύμα, mm-hmm, έτσι, και θα σήκωνε το βράδυ, θα τον δονούσε αν μη τι άλλο και θα ξύλωνε ό,τι μπορούσε να ξυλώσει. Λοιπόν, θα τελείωσε. Mm-hmm. Παρεπιπτόντως, εκτός του ότι η τελευταία χρήση υπονόμου τέτοιας ήταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τους Άγγλους στο ΣΟΜ, mm-hmm, το 1916, ανατείναξαν, δεν θυμάμαι πόσα, δεν μπορώ να, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πόσα χιλιόμετρα γερμανικών χαρακομμάτων. Mm-hmm. Με υπόνομο από κάτω. Η πλέον εντυπωσιακή, τέλος πάντων, χρήση υπονόμου, που είχε προηγηθεί, δηλαδή, πριν από μια 20ετία και στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βορείων και Νοτίων, είχε χρησιμοποιηθεί. Για όποιον έχει δει, mm-hmm, την ταινία Το Cold Mountain, ναι, το δείχνει στην αρχή, ναι, αυτό, ναι, τη χρήση της υπονόμου στον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής, αλλά το πιο εντυπωσιακό, ίσως στην ιστορία χρήση υπονόμου, έγινε από τους Ρώσους, τον στρατηγό Λεμπεντάγεφ, ο οποίος το 1882 κατέλαβε τον Κοντζάτεπε, το οχυρό των Τουρκομάνων στην Ανατολική Κασπία, mm-hmm, το οποίο είχε τείχους, τείχη 80 μέτρα πάχος,
από πλήνθους και το πυροβολικό δεν του έκανε τίποτα. Και άνοιξε υπόνομο κάτω από τα τείχη, λοιπόν, την οποία την ανατείναξε με την Ανάσταση του Πάσχα, δηλαδή την ώρα της Αναστάσεως το τείναξε, που είχαν μαζευτεί, γιατί είχαν λιτανία και λοιπά, και είχαν μαζευτεί οι Τουρκομάνοι πάνω στα τείχη να δουν τι γίνεται. Και μάλιστα λέγεται ότι ένας Εβραίος, ο οποίος ήταν εκεί πέρα και ήξερε, ας πούμε, τα έθιμα των Χριστιανών, τους λέει: προσέξτε, κάτι σας ετοιμάζει αυτός. Λοιπόν, και πραγματικά με το Χριστός Ανέστη πυροδότησε την υπόλοιπη. Και φύγαν όλα. Και ο στρατός, ας πούμε, ο οποίος ήταν έτοιμος, πέρασε μέσα από το ρήγμα των τυχών. Το οποίο το πολιορκούσαν, ας πούμε, το χειρό των Τουρκομάνων και δεν μπορούσαν να το ρίξουν, γιατί το πάχος των τυχών ήταν τεράστιο. Και το τείναξε με υπόνομο. Ήταν η πιο εντυπωσιακή χρήση υπονόμου στην ιστορία, ίσως. Αλλά θέλω να πω ότι. Ακούει ο κόσμος, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα για τον Οδός Λαγουμτζή και δεν ξέρει σε ποιον αναφέρεται. Και συνήθως το μικρό του όνομα. Και αναφέρεται και το επώνυμο του, αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν το θυμάμαι. Εγώ πάντοτε τον ήξερα από μικρός, Κώστα Λαγουμτζή Χορμοβίτη. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή που ουσιαστικά το τοπονύμιο του εμφανιζόταν σαν επίθετο. Το ξέρει ελάχιστος κόσμος. Και νομίζω ότι μέχρι σήμερα ότι δεν του έχει γίνει αρκετή μνήμα και δεν του έχουν, ας πούμε, δεν του έχει γίνει και κάποιο μνημείο. Αν θέλεις, κάνε μονόλογο να εξηγείς αυτή την ιστορία και έρχομαι αμέσως. Α, δεν, τα είπα σχεδόν όλα, δηλαδή δεν υπάρχει να πει κανείς κάτι άλλο. Εκτός του ότι μνημονεύεται από τον Κασομούλη, ο οποίος έγραψε τα απομνημονεύματά του, τέλος πάντων, και περιέγραψε το ιστορικό της Δευτέρας Πολιορκίας του Μεσολογίου, και ότι ουσιαστικά ήταν από τους λίγους επιζώντες της Εξόδου, ο οποίος πήγε μετά ήρθε μετά στην Αθήνα με τον Καραϊσκάκη συγγνώμη, και μπήκε στην Ακρόπολη. Και από τη θέση του αυτή στην Ακρόπολη έσωσε ουσιαστικά το βράχο από το λαγούμι του Πουταχή. Κατέβηκα γρήγορα. Έχει πάει 8 και 5, Νομίζω ότι δικαιωματικά αξίζει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτή σου ακριβώς την αναφορά, έτσι προς τιμήν του Κώστα του Χορβοβίτη του Λαγουμτζή. Έχω την εντύπωση, δεν το λέω με βεβαιότητα, mm-hmm. ότι τώρα τελευταία, mm-hmm. μπορεί να είναι και εντύπωσή μου, έτσι, mm-hmm. τώρα τελευταία κάνουν μνήμα του τα σχολικά βιβλία. Χωρίς όμως να επεκτείνονται, δηλαδή, mm-hmm. στο ουσιαστικό θέμα, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που γράφουν τα σχολικά βιβλία δεν πολύ καταλαβαίνουν το τι έκανε ακριβώς. Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το ψάξουμε. Μου δίνεις έτσι μια πάρα πολύ ωραία πάσα ως θέμα. Γιατί νομίζω ότι κάποιους ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της ιστορίας μας, για σκέψω να μην υπήρχε η Ακρόπολη σήμερα, ενδεχομένως. Πολλά πράγματα θα είχαν αλλάξει. Ναι. Μας έχει μείνει ο Μοροζίνη, ας πούμε, που την πυροβόλησε με τα κανόνια ναι. του. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος την έσασε. Απ' την άλλη. Ναι, ναι. Βέβαια, απ' την άλλη μεριά, για να είμαστε εντελώς δίκαιοι, δεν ξέρουμε και πόση ζημιά θα έκανε. Αλλά χίλιες σοκάδες μπαρούτι, έτσι, δεν ήτανε αστεία ποσότητα. Κάτι θα ρίχνε. Η δόνηση, δηλαδή, τουλάχιστον τα μικρότερα κτίρια, μπορεί και να τα ισοπαίδωνε. Mm-hmm. Και πραγματικά δεν θυμάμαι από ποια πλευρά ήταν το λαγούμι αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν από την πλευρά του Ερεχθείου. Mm-hmm. Ότι από εκείνη την πλευρά το είχαν ανοίξει. Mm-hmm. Έτσι, το λέω με κάποια επιφύλαξη αυτό. Δεν το θυμάμαι τώρα έτσι. Δεν ξέρω αν κάποιος Μπύρης, ο Μπύρης, ας πούμε, θα μπορεί να το περιέχει μέσα στις αναφορές που έχει κάνει γράφοντας για την Αθήνα και για γιατί έχει συμπεριλάβει αρκετά για την Ακρόπολη. Ίσως, αλλά δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Θα το ψάξω και τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το ψάξω περαιτέρω επί τούτου. Απλώς τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο γνωστός. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι ότι την εποχή που ήμουν εγώ μαθητής στο σχολείο, mm-hmm. ήμουν μόνος που τον ήξερα. Mm-hmm. Πολλοί αναρωτιόντουσαν, mm-hmm. δηλαδή θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω αυτό, mm-hmm. Φιλόλογο στο σχολείο μου να λέει: θα έχει πλάκα η Οδός Χορμοβίτου να είναι από αυτόν. Mm-hmm.
δεν την ήξερε την ιστορία. Έτσι. Όπως επίσης και η Κασομούλη είναι πολύ κοντά. Εντάξει. Ο ένας αναφέρει τον. Όχι, ο ένας αναφέρει τον. Ο Κασομούλης αναφέρει τον Χορμοβίτη. Έτσι. Δεν ξέρω με τι άλλο μπορεί να το έχουν σχετίσει. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Κασομούλη εκεί κοντά. Ναι, ναι, υπάρχει. Ήξερα ότι η Χορμοβίτη είναι αυτή η οποία πηγαίνει δίπλα στην Πάντιο. Η μία πλευρά τη Παντίου, δεν είναι. Την πλευρά του παλιού κτίριου. Ναι, ναι, ναι. Και η Κασομούλη είναι κοντά εκεί πέρα που είναι ο σταθμός του μετρό του Νέου Κόσμου. Μάλιστα. Όχι, δεν το ξέρω καθόλου ότι έχει Κασομούλη. Αλλά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε, γιατί ήμουνα. Τι τάξη, πρέπει να ήμουνα τρίτη γυμνασίου. Πρώην εύκολο. Λοιπόν, και αυτή που μας έκανε ιστορία τότε, η φιλόλογος, η οποία δεν τη θυμάμαι πώς τη λένε, και αρκετά αξιοπερίεργο λόγω του σχολείου να είναι φιλόλογος, να μην το ξέρει αυτό το πράγμα, λέει, θα έχει πλάκα μου, λέει. Γιατί λέω να είναι αυτός. Είχα εξανέστον τότε, ξέρω, γιατί είμαμε, πρέπει να λέγαμε για την πολιορκία της για την πολιορκία του Μουσολογγίου. Λοιπόν, και την περνούσε λίγο έτσι. Λοιπόν, και εγώ είχα, ήμουνα εκτός σε αυτού, ας πούμε, διότι την περνούσε στα γύρω την πολιορκία του Μουσολογγίου, εγώ είχα πάντα την εντύπωση ότι είναι διδακτικότατη η πολιορκία του Μουσολογγίου. Να το πω διαφορετικά, πιο επιγραμματικά, ότι δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κυριολεκτικώς δεν χρειάζεται τίποτα άλλο εκτός από την πολιορκία του Μεσολογγίου για να είναι περήφανη. Και μάλιστα όλα τα υπόλοιπα της ιστορίας της μπορεί να έχουν, όταν ας πούμε γίνονται αντικείμενα συζητήσεως και αναλύσεως από το ευρύ κοινό, μπορεί να κάνουν και κακό. Λοιπόν, η πολιορκία του Μεσολογγίου είναι... Τα λέει όλα. Τα λέει όλα και δείχνει κυριολεκτικά το μεγαλείο του ανθρώπου. Από πάσης πλευράς. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο, ας το πω έτσι, από αυτή την εντύπωση που έχει ο κόσμος. Δεν είναι απλός ηρωισμός. Έτσι. Βέβαια, βέβαια. Είναι. Και η επιβίωση, με ποιο τρόπο επιτυχάνεται. Το δαιμόνιο της φυλής από πάσης πλευράς. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αντισταθήκανε στην πολιορκία, τα έργα τα χειρωματικά, ας πούμε, πώς να το πω, οι έξοδοι που κάνανε, όλα αυτά τα πράγματα, αρκούν, ας πούμε, για να σου δούνε, να σου πούνε εσένα ότι να, αυτοί αξίζουν. Είναι, είναι κάποιοι άνθρωποι από τους οποίους κάτι περιμένεις να κάνουν. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις όλη τίποτα την αρχαία ιστορία. Και δεν χρειάζεται και να την μπερδεύσεις. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, πώς να το πω, η ελληνική ιστορία, κυριολεκτικώς, μπορεί να ξεκινήσει από την πολιορκία του Μεσολογγίου για να μην χρειάζεται και τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι σάλτσα από εκεί και πέρα. Και αυτός, ας πούμε, για να επανέλθω, ο Κώστας Λαγουντζής είναι ίσως το πλέον άγνωστο κομμάτι. Και ας είχε συνέπειες οι οποίες φτάσανε μέχρι αλλού. Λοιπόν, ας κλείσουμε εδώ. Ναι. Να σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που ήσουν κοντά μας. Θα επανέλθουμε με κάποιο άλλο ενδιαφέρον θέμα και νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο και πιο καλό κλείσιμο που κάνουμε με αναφορά στο συγκεκριμένο αγωνιστή. Να είσαστε καλά που ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και μια όμορφη συνέχεια. Για όσους θέλουν να ακολουθήσουν εδώ τα πεπραγμένα και τα δρόμενα του σταθμού μας, με την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί αμέσως μετά. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.